Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσεπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνου έντικα. Τα λιρά μόνου έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολη 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 των FM της Κακομοίρας. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση στον ήχο, με το σκουπίδι της χοληψίας στο production, τον κύριο Θανάση Καζαμπλάνκα. Την κυρία Ευηγιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, ένα γήινο και ένα εξωγήινο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολη 95,5 των FM, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο. Με το Hold Up Play παρέα από την Ελλάς Online, όπου απολαμβάνεις απεριόριστες αστικές και περαστικές κλήσεις, 300 λεπτά προς κινητά, ADSL Internet έως 24 Mbps, όλα αυτά με 23 ευρώ το μήνα και για τους συνδρομητές Vodafone με 18 ευρώ το μήνα. Με δύο σπουδαίους διαγωνισμούς για σήμερα. Ο πρώτος καινούριος, πάρα πολύ ωραίος, καθώς το Αθλητικό Μετρόπολη 95,5 στέλνει δύο άτομα, ένα ζευγάρι, δηλαδή εσένα και το φίλο σου, εσένα και τη γυναίκα σου ή όποιον κουστάρετε, από 23 μέχρι 27 Ιουλίου σε ξενοδοχείο Ιουλίου. Μάλιστα. Σε ξενοδοχείο 4 να στέλνουμε πρωινό δείπνο. Και είναι για την Βουδαπέστη, για τον αγώνα Φόρμουλα 1. Α, γουστάρω. Ωραίο. Λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Γιάννη Βλαχόπουλου και Βασίλη Πάγκου. Στην εκπομπή πλάκα με κάνεις. Πλάκα έχεις. Λοιπόν, μια πλάκα είναι όλα. Γράφετε ΑΜΗ3, αφήνετε κενό. Γράφετε τη λέξη Φόρμουλα, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνουν στο 54-344. Να σας πω και λεπτομέρειες για να μην ρωτάτε. Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 αστέρων, διατροφή ανάλογα με την επιλογή σας, ξενάγηση Βουδαπέστης, μεταφορά στην πίστα για τους προγραμματικούς αγώνες και το Grand Prix, έμπειρο αρχηγό συνόδου του γραφείου, ασφάλεια αστικής αυτοκινητικής ευθύνης και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, είναι η προσφορά για τον μεγάλο διαγωνισμό των φίλων οι οποίοι θέλουν να πάρουν μέρος και ένας εξ αυτών θα πάει Βουδαπέστη να δει Φόρμουλα 1. Ο άλλος έχει να κάνει για τους μικρούς μας ή τις μικρές μας φίλες ή φίλους. Γράφετε ΑΜΗ1, αφήνετε ένα κενό. Γράφετε τη λέξη σινεμά, το ονοματεπώνυμος και το στέλνουν στο 54-344. Η προσκλήση είναι για σήμερα το απόγευμα στις 6. Για την ταινία «Ο Κιτρινομύτης». Ένα πουλί σε κινούμενα σχέδια, πολύ ωραίο. Κιτρινοπουλί. Ναι, ένα κιτρινοπουλί, σαν και σένα, μια κιτρινόκαμπια η οποία έγινε πουλί. Λοιπόν, μπορείτε να πάρετε το παιδί σας, να περάσετε καλά. Ποιο να πάρουν, ρε κόκκινε. Στο Οντεόν. Τη μάνα του θα πάρει, την πεθερά του θα πάρει. Το παιδί θα πάρει, Κιτρινομύτης. Δεν προσέθεσα κάτι άλλο. Να πάρετε, λέω, το παιδί και να περάσετε ένα πολύ ωραίο απόγευμα στο κινηματογράφο Οντεόν στο Πλατεία. Κινηματογράφο Οντεόν στο Πλατεία. Για τα υπόλοιπα μηνύματα, 9.55 κενό τα μηνύματα στο 54-340, 50 λεπτά η χρέωση του μηνύματος. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολη 95,5. Δεν βλέπω, τα γυαλιά μου ξέχασα. Με λατινικούς,
Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Με έχει φέρει ρε παιδιά την εφημερίδα, την έχει βάλει στη μάπα μου και απαιτεί να διαβάσω από ένα σημείο και κάτω, γιατί δεν έχει τα. Δεν κατάλαβα τι απαιτήσει είναι αυτέ, πώ την είδε δηλαδή. Ξέχασα τα γυαλιά μου, ρε μπαλάντα τελατρόμπα. Βρε τρόπο, Μαρίνα. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Δηλαδή τώρα επειδή. Και πρέπει να το διαβάσω αυτό. Για διάβασα. Επειδή είναι μπλε. Ναι, επειδή είναι μπλε. Για διάβασα. Διάβασα, ρε αμαρτωλή γριά. Διάβασα. Τώρα τι να κάνω, το διαβάσω, ρε Ζηχάζη Γεωργίου. Το διαβάζει. Του τη χάρισα εκτό το βράδυ, το λέω εντάξει, την κλειτώνει, κρατάω λίγα ακόμα. Κάνει μαγκέ. 24 Ιουνίου είναι η πρεμιέρα μας. Εδώ γράφει 14, παιδιά, συγγνώμη. Λοιπόν, διαβάζω αυτό που θέλει. Okay. Έζησα. Εσύ. Α, όχι, αυτό είναι κάτι άλλο. Ρε τον κόκκινα, ρε παιδιά, δεν υπάρχει στον κόσμο τέτοιο πράγμα. Γύρισε η εφημερίδα, ρε φίλε. Πώς γύρισε η εφημερίδα από μόνη της, ρε κόκκινα, πώς γύρισε. Εσύ μου την έδωσε. Προς αποκατάσταση της αλήθειας και πραγματικότητας σε ανακριβή. Και παραπληροφανθέντα δημοσιεύματα σε εφημερίδες και site, δηλώνω ξεκάθαρα τα εξής. Αυτά είναι ο Νίκος Πυρούνιας. 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 Χαμήλωσε λίγο το τραγούδι γιατί είναι κομματάρα και άντε να δω τώρα που το πάει. Ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης ΠΑΕ Ηρακλής κύριος Παπαθανασάκης Πύρος είναι προσωπικός μου φίλος παλαιόθεν. Μα! Από πότε παλαιόθεν? Πού να ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις, Η σχέση μας διακρίνεται από αγνή εντυμότητα και ανιδιοτέλεια. Συμπαραστάθηκα στην επιλογή του, στην προσπάθειά του στόχου, στη μεγαλοσύνη της αγαπημένης του ομάδας Ηρακλής, με τις μικρές, όποιες μικρές δυνάμεις και την εμπειρία μου προς την επίτευξη του στόχου του. Μάνο, άκουτα, Μάνο! Η ιστορική ομάδα του Ηρακλή πρέπει να αναδιοργανωθεί σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό είναι. Οι μεγάλες ομάδες, κύριε Ραπτόπουλε, ναι, ναι, δεν κτίζονται και δημιουργούνται με δανεικούς ποδοσφαιριστές. Ναι, 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 ναι. Επειδή έλεγες πολλά. Ναι, αφού φάγανε τη φόλα από τη θύρα. Σέβονται και τιμούν τους αντιπάλους τους, ναι, εφόσον και αυτοί αμφίδωμα εκφράζονται εμπράκτως με την ίδια γνησιότητα εντός και εκτός γηπέδου. Μάλιστα, μάλιστα. Ο στόχος ευρωπαϊκής προοπτικής είναι ορόσημο και ο στόχος σε όλη την ανωδική πορεία της ομάδος. Ναι. Η συμπαράσταση και η συμμετοχικότητά μου σε αυτή τη στόχευση του φίλου μου, φίλου αδερφού μου, κουμπάδου, αυτά είναι δικά μου. Και κατά συνέπεια στην ομάδα του Ηρακλή είναι δεδομένη. Άντε, με μπράβο. Εκτίμηση Νίκος Πυρούνιας. Τι έγινε, ρε, κολοτρίβεσαι, ρε Πυρούνια. Τι έγινε. Ο Πυρούνιας είπε ότι δεν γίνεται δουλειά και τώρα παίζει ανακοινώσει. Τι έγινε, ρε Μάνο. Το μεμτό που είναι, δηλαδή. Η ανακοίνωση αυτή είναι φωτογραφική. Για σένα είναι. Για μένα είναι. Για σένα είναι. Τι είναι φίλος μου και ότι το συμπαραστάθηκα και τα λοιπά. Καλά. Απαγορεύεται να είναι φίλος. Ποιος είναι φίλος με τον Παπαθανασάκη, ο Πυρούνιας? Ναι, και. Με ποιον άλλον είναι φίλος ο Πυρούνιας? Είναι με τον Μαρινάκη φίλος. Είναι. Ο Μαρινάκης έχει πολλούς φίλους. Άστα ρε τώρα. Ο Παπαθανασάκης με τον Μαρινάκη παλιά ήταν φίλοι. Πού να ξέρω. Φίλοι, φίλοι. Η Βάσια, η Τρεφίλη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Αν δεν γνωρίζω. Άμα δεν γνωρίζεις, άκου τους άλλους που γνωρίζουν. Πες, δεν ξέρω. Καλό είναι αυτό. Εγώ όταν δεν ξέρω, λέω εδώ. Αυτό δεν είναι. Please. Όταν δεν ξέρω, λέω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σου λέω, δεν ξέρω. Αυτό είναι. Εγώ ξέρω τι. Τελειώσαμε με τον Παπαθανασάκη. Ο Παπαθανασάκης έκανε σοβαρή δουλειά και ανέβασε την ομάδα. Ναι. Και όπως βλέπεις. Και όπως βλέπω, πάει να πάρει το Μάτζιο, πάει να πάρει τον Κλέιτον, πάει να πάρει τον Σιράκη. Είναι άστοχο. Πάει να πάρει του Αλμπικίδη, πάει να πάρει τον Τζιάρη, πώς το λένε τον. Το Φάνη, ναι. Το Χαφ που είχε ο Πάου. Ποιο είναι ο Χαφ του Πάου? Το Τζανδάρι. Το Τζανδάρι, πάει να πάρει κανένα Παπαδόπουλο Δημήτρη. Άσε ρε κόκκινε τώρα, περιμένω να δω τις μεταγραφές, ρε κόκκινε. Περιμένεις, ε. Ο Γκέκας λέει, δεν ξέρω αν θα έρθω. Τι άσε κάνω ρε Γκέκα. Τι άσε κάνω ρε Γκέκα στον Ηράκλη, ρε Γκέκα. Άντε ρε πάνω στη Λάρισα να παίξεις αυτές τη Λάρισα. Μήνυμα από το Μάνο. Ναι. Κύριε Ραπτόπουλε, είστε καλεσμένο στο παιδικό πάρτι της αυτόνομης θύρας 10 μαζί με την κόρη Ιβανόφη 7 η ώρα το απόγευμα την Παρασκευή. Ναι, Ηρακλάκη, η κόρη μου. Το ξέρω ότι είναι Ηρακλάκη η κόρη σου. Η κόρη σου Ηρακλάκη, τέκνησε και σένα. Έτσι. Λοιπόν, έχει προσωπικότητα το παιδί. Φαίνεται. Και εσύ είχες προσωπικότητα. Ο μπαμπάς Παοξής, ο γιος Ηρακλειδέας. Και ο Κωνσταντίνος έγινε Ηρακλής, ο Μαράγκος. Α, μεγάλη προσωπικότητα. Δεν είναι. Πώς δεν είναι. Δεν είναι. Πώς δεν είναι. Εσύ τι λες, δεν είναι. Πρέπει να είσαι ισχυρή προσωπικότητα. Βέβαια. Εμένα ο μπαμπάς μου βγήκε Παοξής, εγώ δεν τον ακολούθησα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Ο Ιστιό, μεγάλη προσωπικότητα. Εσένα ο μπαμπάς σου ήταν Αργιανός ή δεν τον ακολούθησα. Παοξής ξεκίνησε Αργιανός, πέθανε. Ιδιαίτερη περίπτωση ο δικός μου πατέρας. Εσύ, σου ρωτάω κάτι. Ναι. Ξεκίνησε κάτι και εσύ δεν τον ακολούθησε. Τι να τον ακολούθησε. Τι σημαίνει, δηλαδή, επειδή μου πάσουν κάτι, πρέπει να γίνει και εσύ το ίδιο. Αυτό ακριβώς.
Απλά ο πατέρας και ο πατέρας μου δεν ήταν φανατισμένοι. Ούτε προσπάθησαν να μας γαλουχίσουν με μια ομάδα. Τι να σε γαλουχίσουν, ρε κόκκινε. Ειρηνόκερι γαλουχούνται, ρε κόκκινε. Από άνθρωπο να βγει. Οι ελέφαντες γαλουχούνται, ρε κόκκινε. Από άνθρωπο δεν βγαίνει ειρηνόκερος. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε με τον κύριο Πυρούνια, κύριε Μάνο. Τελειώσαμε, κύριε Κόκκινε. Δηλαδή, συγγνώμη, να κάνω μόνο μία ερώτηση. Κάνε μία γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Εσύ πιστεύεις. Ναι. Ότι. Καλώς την έβγαλε την ανακοίνωση. Τι δουλειά έχει να βγάλει ανακοίνωση. Εγώ λέω δεν έχει καμία δουλειά να βγάλει ανακοίνωση. Ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά... Τι κολοτρίβεται τώρα Πυρούνια και ο Κουτάλια. Αλλά λέω ότι δεν έχει. Και να έρχεται και στο Καρτατζόγλιο και να. Ο κολλητός του Μαρινάκη. Και εγώ γιατί να μην σκεφτώ ότι ο Μαρινάκης που είναι κολλητός με τον Πυρούνια δεν στέλνει τον Πυρούνια εδώ και τα λοιπά. Και το, να γίνει έτσι αφίδρομη και στάθουμε. Να ρωτήσεις. Για κάποιο λόγο κάνεις κάποιες σχέσεις στη ζωή σου. Ναι. Φιλίες, ναι, ναι, δεσμούς, ναι. Δεσμούς, κουμπαριές και τέτοια. Ναι. Δεν μπορεί για όλα να είσαι 100% εύστοχος. Κάνεις και λάθη. Εντάξει. Στη διάρκεια των ετών. Διάρκεια. Στη διάρκεια των χρόνων, ρε φίλε. Δεν αναθεωρείς για κάποιους ανθρώπους. Όχι, ρε. Δεν αναθεωρείς. Ποτέ. Όχι. Είσαι ψεύτης. Δεν τυχαίνει δηλαδή κάποιον άνθρωπο να πει έκανα λάθος αυτό. Δηλαδή, με ποιο άνθρωπο έκανε λάθος. Δηλαδή, να το δεις από πριν. Ρε φίλε, μπορεί να μην το δεις. Πού είναι το περίεργο. Ή μπορεί να μην σε δει εσένα. Μπορεί να θέλω τυφλής. Μπορεί να μην δει. Μπορεί να θέλω τυφλής. Τι είσαι, παιδί 10 χρονών ή 15, 13. Δεν είναι θέμα παιδιού, ρε φίλε. Αλλά τι. Πώς τον έρωτα. Θα πας 40 χρονών να κάνεις μια φιλία. Ρέση, ενθουσιάζεσαι. Άστα ρε κόκκινε. Άστα ρε. Στον έρωτα. Φιλίες, άστα ρε στον κόκκινε. Στον έρωτα. Κόκκινε, άστα. Ο έρωτας είναι αρρώστια. Στον έρωτα. Αρρώστια είναι ο έρωτας. Στον έρωτα. Ασθένεια είναι. Δεν βλέπεις μπροστά σου. Ασθένεια είναι. Και δεν σε ενοχλεί τίποτα όταν ερωτεύεσαι μια γυναίκα ή μια γυναίκα αντίστρεφα έναν άντρα. Ή τώρα έχουμε και τις μόδες κι άλλα. Ασθένεια, ασθένεια. Δεν βλέπεις τίποτα. Ασθένεια είναι. Στην πορεία όμως. Ναι. Με το που φεύγει η τρελή καψούρα και γίνεται αγάπη και είναι απλά ένας δεσμός. Ναι, ναι, ναι. Μετά βλέπεις και το πώς κάνει προύτ και το πώς ρεύεται και όλα σε ενοχλούν και το ένα σου ξυνίζει και το άλλο σου τραβώνει. Ρε κόκκινε, θα είσαι 40 χρονών και θα κάνεις φιλία. Ο έρωτας κοιτάει ηλικία. Ρε γαμώ τον έρωτα, άλλο σε λέω εγώ ρε. Ναι. Ναι ρε, κοιτάει ηλικία. Μπορεί ένας να είναι, να ερωτευτεί ένας στα 60 του, στα 55 του, το ίδιο όταν είναι 20 χρονών, 19. Εσύ ρε θα καταρρύψεις τον κανόνα. Δεν υπάρχουν δουλειές οι οποίες γίνονται, πράγματα οποία γίνονται και χαλάνε. Άλλο ρε κόκκινε δουλειά να κάνω με τον άλλον στα 40 μου. Στα 45 και άλλα κάνω φιλία. Και άλλα κάνω κουμπάριο. Είναι φίλος μαζί του. Άντε, παλαιόθεν, έτσι λέει ο Πυρούνιας. Ξέρω εγώ τώρα από τι ο είναι. Ο Πυρούνιας, ρε, τι είναι στο ποδόσφαιρο. Ήταν κάποτε παράγοντας του Εθνικού. Ο οποίος ήταν ουρά του Ολυμπιακού και είναι φίλος του Μαρινάκη. Τι κολοτρίβεται τώρα με ανακοινώσεις. Τι μας θέλει τώρα. Και τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, παρακάτω. Προφανώς άλλα... για να μην έχει πρόβλημα. Άλλα θέματα. Άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Αυτό το πρωτοσέλιδο τη Μέτρο το σημερινό. Τι σε πειράζει το πέντε φορέ. Είναι μακράν το καλύτερο που έχει βγει ποτέ. Γλύψη. Ρε φίλε, νομίζω ότι προκαλεί. Έφεραν coach, αλλά τον έκρυψαν. Πολύ καλά έκαναν. Δεν γίνονται αυτά. Καλά έκαναν. Εξήγησέ το μας, ακούν και άνθρωποι γιατί, που δεν καταλαβαίνουν. Γιατί άμα είναι να χαλάσει, να μην το μάθει κανένας. Η μαγιά του δημοσιογράφου ποια είναι. Πας εκεί πέρα στο Μακεδονία Παλάς, ναι. Δίνεις ένα 50, 60, 70 ευρώ, 100 ευρώ στο ρεσεψιονίστ και του λες να πούμε τι είναι, τι. Πού να δώσουν οι δημοσιογράφοι λεφτά. Πού να δώσει, να μάθει. Πάρει σε μια καμαριέρα την Πελάδο Μωρή, πάρε 100 ευρώ. Και πες μου ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτός εκεί και τα λοιπά. Πήγαν να παίξω ή τους είπανε. Μπήκαν σε κάνα δωμάτιο, μπήκαν σε καμιά τουαλέτα να δουν. Εκεί είναι ο ρεπόρτερ ο μεγάλος. Και να το βγάλει προς τα έξω. Στο καταλαβαίνεις σε λέω εγώ τώρα. Κατάλαβα. Άσε με να κρατάω. Θες μια πληροφορία να πας κάπου. Ναι. Σε ένα μαγαζί αυτό ναι. Και τα λοιπά. Αμολάς ένα κατοστάρικο στον άλλο, τι λέει την πληροφορία. Τι ναι, ναι. Δεν μπορεί να βρουν ποιος είναι ο προπονητής. Αυτό εμένα δεν είναι το θέμα μου όμως. Το θέμα μου είναι το άλλο. Το θέμα μου είναι ότι ο άλλος έμπλεξε, ο Άρνεσεν. Έμπλεξε με τους Μαναζαρέους. Γίνεται χαμός του χαμού στον ΠΑΟΚ. Κάτι με έλεγες. Χάνουν μεροκάματα μερικοί. Κάτι με έλεγες. Τον Άρνεσεν. Κάτι με έλεγες. Τι σου έλεγα, ρε. Κάτι με έλεγες για τέσσερις μάνατζερ. Ο Άρνεσεν κάνει δουλειά με τέσσερις μάνατζερ. Δηλαδή. Τρεις, τέσσερις, με συγκεκριμένους. Με αυτούς εμπιστεύεται ή με αυτούς. Με αυτούς δουλεύω εγώ, λέει. Αυτοί είναι. Τρεις, τέσσερις. Ωραία. Ήρθε εδώ και το λέει τον κοντό. Α, κοίταξε να δεις. Εγώ δουλεύω με αυτούς. Με αυτούς θα δουλέψω. Αυτό είναι το δίκτυό μου. Μάλιστα. Του λέει ο Ιβάν, τον έκανε πόσο βουτσάς εκείνο το έργο. Είχε πάει στην Κρήτη με ένα Opel Record ναι. Να δειγματίζει. Δειγματίζει και ο, πώς το λένε, ο Άρνεσεν. Τι κάνει δηλαδή. Δεν αποφασίζει κανένας Άρνεσεν ποιος προπονητής θα έρθει, ούτε ποιος παίκτης θα έρθει. Δειγματίζει. Δειγματίζει στο αφεντικό και το αφεντικό λέει ναι ή όχι. Αλλά ποιο είναι το θέμα τώρα. Ότι στον ΠΑΟΚ έπεσε μαμαλίγκα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα έρχεται ο Άρνεσεν τη μαμαλίγκα να την κόψει. Ξέρεις τι είναι η μαμαλίγκα. Η μαρμίτα. Μπράβο. Και λένε οι άλλοι καλά τι θα γίνει.
Εδώ ο Γκαρσία προτείνει και αυτός. Έχει τους δικούς του ανθρώπους. Ο άλλος έχει τους δικούς του ανθρώπους. Ξέρεις ποιο είναι το πρώτο, ναι, ναι, το πρώτο πόστο που δώσε στον Παύλο Γκαρσία, ποιο είναι? Ναι, ρε. Το σκάουτινγκ της Λατινικής Αμερικής. Το σκάουτινγκ της Λατινικής Αμερικής. Σοβαρά μιλάτε. Ναι. Και τι, και όταν το ανάρεσε, τι το θέλουν, ε? Άλλου θα φέρνουν άνεσαν, άλλου θα φέρνουν. Δεν πα καλά. Εγώ δεν πάω. Σκάουτινγκ. Ξέρετε, σημαίνει σκάουτινγκ. Ναι, τι είναι το σκάουτινγκ. Πηγαίνει, πηγαίνει, βλέπει νέα παιδιά. Νέα παιδιά και λέει, αυτό το παιδί αξίζει. Ναι. Το λέει. Είναι 10. Και τον άνεσαν, δεν το πληρώνουν, ρε. Δεν μπορεί να συνοηθεί. Τι να συνοηθεί, ρε. Δεν κατάλαβε τι γίνεται, ρε. Χαϊβάνει τον Πάο. Υπάρχουν σε όλε τι ομάδε. Δεν με νοιάζει, ρε, για τι άλλε ομάδε. Εμένα με νοιάζει για τον Πάο. Σου λέω το πόστο του Γκαρσία. Φέρανε αυτόν από τη Δανία. Του δώσαν ένα 100. Ένα 200. Ένα 200. Τι του είπανε, ρε. Θα φτιάξει την ομάδα αυτό. Και εδώ τη φτιάχνει την ομάδα ο Δίξιος, ο Μπίξιος και ο Μίτσιος. Το κατάλαβες το έργο. Mm-hmm. Μουχού. Λέει, εγώ δουλεύω έτσι. Με αυτούς, με πήρατε, με αυτούς δουλεύω. Μπήκε μέσα στο γραφείο να με τις πάει ΠΑΟΚ. Βρήκε 40 αραχτούς. Λέει, τι είναι αυτοί οι πάλι. Μα εμείς λέει, χρειαζόμαστε μόνο 10. Και άρχισε το θέμα να πάει αλλού. Δηλαδή. Το κατάλαβε. Τι δηλαδή, ρε. Κόβει την παρμίτα αυτός εδώ. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι υπήρχαν μέχρι τώρα συγκεκριμένοι. Ναι. Οι οποίοι πουλούσαν την πραγμάτια τους στον ΠΑΟΚ. Πηγαίνανε δηλαδή, είχαν ένα δίκτυο ποδοσφαιριστών και είχαν δουλειά. Δηλαδή, υπήρχε ο Ραπτόπουλος ή ο Κόκκινος, ναι, ή ο Χατζηγεωργίου, ναι, ναι, οι οποίοι είχαν καλό όνομα, ναι, στην αγορά και κάναν καλές δουλειές με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι τοπονινό στο πλέον. Όχι, δηλαδή, φέραν καλούς ποδοσφαιριστές και λέγανε ότι γιατί ρε φίλε εμένα μου κόβεις την προμήθεια. Όχι την προμήθεια, τη δουλειά με την ομάδα αυτή που έχω φέρει καλά ονόματα. Μάλιστα. Έφερα το Βιερίνια, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Ναι. Έφερα τον Καρσία στα νιάτα του. Ναι. Άλλωσε. Λέω για αυτόν ο οποίος... Ρε αγόρι μου, τώρα καταλαβαίνεις το έργο πώς πάει. Καταλαβαίνεις ότι έχουν πόλεμο στον ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνεις ότι ο Άρνες ενδέχεται πόλεμο στον ΠΑΟΚ. Το κατάλαβες ότι έχουν πάρει χαρτάκι και δέχεται πόλεμο. Αυτός δύο πράγματα κάνει. Ή παίρνει το αεροπλάνο και φεύγει. Ή μένει, παίρνει το 1-200. Βγαίνεται πάλι τρίτη, τέταρτη. Και αυτός παίρνει το αεροπλάνο το Μάιο του 2016. Να τους κάνει σκούπα, και λέει, ποιος θα κάνει σκούπα, ρε. Ποιος θα κάνει σκούπα, ρε. Σκούπα πρέπει να έχει το OK του μεγαλομετόχου. Λοιπόν, το παραμύθι. Ένα ονοματάκι που σου έλεγα πριν από καιρό, ορίστε, ότι μπορεί να έρθει για προπονητή. Το Κοσεϊσάο. Το Διασταύρο θα ισχύει. Πολύ καλά το είπε. Πολύ καλά το είπε. Παίζει τελικά το όνομα, βεβαίως, ή είναι κάτι που το βγάλω από το μυαλό. Το Κοσεϊσάο θα έρθει, μπορεί να φέρει με του μάνατε του δικού του άλλου παίκτε. Γίνεται δηλαδή ο πύργο τη Βαβέλη στον Πάο. Ισχύει το όνομα. Ισχύει βεβαίω και έχει πολύ καλή πληροφόρηση. Να πληροφορήσει μόνο του παοξίδε ότι η χρονιά ξεκινάει στραβά για αυτού. Όχι στραβά. Στραβά. Η χρονιά ξεκινάει με έναν τρόπο ο οποίος... Ξεκινάει στραβά. Η χρονιά ξεκινάει με έναν τρόπο ο οποίος προβληματίζει εμάς οι οποίοι παρακολουθούμε. Ρε Κόκκινε, γιατί ωραιοποιείς τα πράγματα. Δεν ωραιοποιώ. Ρε γαμώτα, γιατί, γιατί αυτό ακόμα το δεν αστραβώ. Γιατί έχεις αυτό το κουσούρι, ρε. Ρε να φίλε, άλλος, είναι το πρίσμα να το οποίο... Να έχει ο άλλος ανίατη ασθένεια και εσύ να πηγαίνεις να προσεύχεσαι στον Αϊθαράπη. Αφού είναι να πεθάνει. Θα σου πω γιατί. Ναι, ρε, για πες μου, ρε, για πες μου. Λοιπόν, υπάρχει... Δεν σας μπορώ, ρε. Θα σου πω. Είναι ο άλλος έχω ένα θείο γιατρό. Στάσου λίγο. Έχω ένα θείο γιατρό, τον οποίο το θαυμάζω. Συνταξιοδοτήθηκε. Τι έκανε αυτός ο θείος? Τρομερός. Μπορώ να πω και το όνομα, το έχει συνταξιοδοτηθεί πλέον. Συνταξιοδοτηθεί. Ναι. Γεώργιος Αμασλίδης. Αμασλίδης. Παθολόγος γαστρεντερολόγος. Γαστρεντερολόγος, ναι. Ναι. Εντάξει. Τι έγινε. Το μεγάλο του χάρισμα ποιο ήταν? Ποιο ήταν το χάρισμα? Όποτε πήγαινα. Εσύ. Ναι, να το ρωτήσω κάτι. Υπάρχει ένα χαρτζηλίκι που πήγαινε. Όχι, να το ρωτήσεις κάτι. Όχι, για να το ρωτήσω. Το αν θα παίρνει χατζηλίκι ή όχι. Ήταν σχέση ανιψιού με θείο. Δεν αφορά το. Εγώ μιλάω για ιατρικά θέματα. Α, για το ιατρικό πήγαινες. Είχε ένα τέτοιο τρόπο. Ναι. Να σε χαλαρώνει μέσα σε δευτερόλεπτα που δεν έπαιρνε χαμπάρι. Είτε είχε κάτι, είτε δεν είχε. Ειδικά όταν. Δηλαδή, ο καλό ο γιατρό πρέπει να έχει καλή ψυχολογία. Δηλαδή, όχι, ρε Κόκκινε, δεν πρέπει να. Ο καλό γιατρό πρέπει να λέει την αλήθεια. Μα ποτέ δεν μου πει ψέματα. Τι ψέματα, γιατί είχε τέτοια ποτέ, ανία το εσύ. Όχι, ρε φίλε. Λοιπόν... Έτυχε να έχω κάποια στιγμή, είχα σπαστική κολλήτηδα. Από αυτά που έτρωγε, τι ήθελε να έχει. Λοιπόν, ουδε μία σχέση. Τι ουδε μία σχέση. Λοιπόν, ο σταράκι θα σου βλάξει. Ο τρόπος να μην έχει κολλήτηδα. Με προσέγγισε το πώς πρέπει να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα. Όχι, όχι, ρε φίλε. Ήτανε, για μένα έχει σημασία ο τρόπος. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος. Τι άπειρο τρόπο. Οκ. Δηλαδή. Τι οκ. Ο γιατρός δεν πρέπει να έχει τρόπο. Τι τρόπο να έχει. Κύριε. Έχεις αυτή την ασθένεια. Γίνεσαι καλά, έχεις 50% πιθανότητες, δεν γίνεσαι καλά. Πας παράταση ζωής ή γίνεσαι καλά με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε τον άλλο τρόπο κτλ. Τι να σε πει ο γιατρός. Επειδή μας ακούνε πολλοί ασθενείς και οδηπόροι. Βεβαίως. Λοιπόν, τι να σε πει. Αυτός ο οποίος έχει ένα πρόβλημα θέλει να ξεχαστεί το πρόβλημά του. Πάλι για ασθένειες θες να μιλάμε τώρα. Όχι, ρε Κόκκινε. Ναι. Ασθένεια έχεις στο μυαλό εσύ.
ψάχνεις να βρεις τον τρόπο. Μπορεί να με τον ωραίο να παρουσιάζεις. Μπορεί να με κατηγορήσεις. Κατηγόρησε δεν εμένα. Δεν θέλω να σε κατηγορήσω. Λοιπόν. Έχουμε άλλη προσέγγιση. Στο πώς δεν πρόκειται να ταιριάξουμε τα θέματα. Εγώ τα βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και εσύ μισογεμάτο. Συνδέες το μισογεμάτο. Το εγώ λέω ότι εσύ εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με τον άκουδο. Ξεκινάει με τον άνεσε στραβά. Γιατί το πρώτο πρόβλημα είναι ότι κόβει τη μαρμίτα από πολλούς μέσα εκεί. Και δεύτερον, θέλει να ασχοληθεί ο Σαββίδης ο ίδιος με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος επηρεάζεται από ανθρώπους. Και ο άνθρωπος αυτός έγινε. Αντί για να γίνει ο ηγέτης στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ, ο αρχηγός, αυτός που το σέβονται όλοι, έγινε πλασιέ προϊόντων. Να το πω διαφορετικά για να το έγινε καταλάβεις. Έγινε πλασιέ προϊόντων. Επειδή το καραφλό κεφάλι σου δεν θέλει, φαίνεται ο ήλιος το πειράζει, θα το πω διαφορετικά. Κύριε Σαββίδη, δώσατε τα κλειδιά του μαγαζιού στον Άνεσεν να ξεμπερδεύει η υπόθεση, ναι ή όχι. Γιατί αυτό το οποίο εισπράξαμε εμείς, σαν δημοσιογράφοι, σαν ραδιοφωνάνθρωποι, είναι ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει την απέτηση να αλλάξουν όλα. Όλα μέσα από την Τούμπα και να δούνε κάτι διαφορετικό. Δώσετε τα κλειδιά του μαγαζιού στον Άρνεσεν, γιατί δείχνει ότι δεν. Γιατί και με τον τρόπο που κινήθηκε με τον Τούντορ, δεν δείχνει ότι δεν πάει να πάρει μίζες. Δηλαδή πήγε να κλείσει ένα προπονητή με 20.000 ευρώ το μήνα. Δεν πήγε να φέρει ένα με 2 εκατομμύρια. Όχι, και να λες. Στις ομάδες ένας θα σε κλέβει. Όχι 10. Στις επιχειρήσεις ένας θα σε κλέβει. Όχι 10. Ναι. Όταν εσύ δεν γνωρίζει τα δικά σου. Άρα συμφωνούμε. Άκουδο. Ναι. Έφερε λοιπόν τον Άρνεσεν. Άρα συμφωνώ. Αν είναι ο Άρνεσεν μιζαδόρος, αυτός ένας θα πάρει τις μικρό το κακό. Να γίνει μικρό, να μην γίνει ολοκληρωτική καταστροφή. Ναι, το καταλαβαίνω. Και μαλώνει και για τις μίζες. Άντε, μπράβο. Δεκτό. Τελειώσαμε. Είτε κλέβει, είτε δεν κλέβει, τουλάχιστον μην έχεις να κάνει με 100. Όχι να κλέβει, να παίρνει προμήθεια. Είτε κλέβει στην επιχείρησή σου ένας υπάλληλος, είτε δεν κλέβει, να μην σου κλέβουν όλοι, να σου κλέβει ένας. Στην επιχείρηση, όταν είσαι επιχειρηματίας, ένας θα σε κλέβει. Θα είναι ο δικηγόρος σου. Θα είναι ο λογιστής σου, συνήθως είναι ο λογιστής. Θα είναι η γραμματέα σου, την οποία ξέρω εγώ την απαυτώνεις. Έχει οι επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματίες έχουν. Η φαντασίωση το είχες μικρός. Ρε, άκουσε λέω εγώ τώρα, ρε, με γραμματής και μάθε την αλήθεια σε αυτή τη ζωή, ρε. Πήγες εκεί στον Παΐσιο και βλέπατε τα αστέρια εκεί πάνω. Άντε δες τα πράγματα όπως έχουν. Τρώγατε ραδίκια να πούμε και κρεμμύδια. Άσε μας να δούμε τη ζωή. Πώς ακριβώς είναι. Καλύτερα να τα βλέπεις πριν τα ραδίκια παρά τα βλέπεις μετά. Θα έρθεις εσύ τώρα να μας αλλάξεις το ρου της ιστορίας και πώς σκέφτονται και πώς λειτουργούν οι άνθρωποι και οι ομάδες τώρα με το ποτήρι στο μισογεμάτο. Α, τράβα, πάνε σε διάλειμμα να πούμε. Σου έχω μετά μια θεματάρα. Θεματάρα εμένα. Σου έχω μετά μια θεματάρα. Περιμένω να ακούσω. Εντάξει, γιατί καλή η μπάλα, χρυσή και άγια. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο. Για να ξεφύγουμε λίγο από τα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε τον Κουρίδη, ο οποίος μίλησε 5,5 ώρες, τον Σάρι, τον Ανδρεάδη, ο οποίος δεν δίνει παράταση τον Μαρινάκη και τον Καλή για την αντανάκριση. Έχουμε τον Κυριάκο Θωμαίδη στο Sky, βγάζει συνέχεια συνομιλίες με τον Νουρουάν, με την ηρωίνη, με το φορτίο. Γίνεται ένα μπάχαλο. Έχουμε ό,τι μπορεί να φανταστείς. Το βαπόρε λοιπόν, από την Περσία, ασχολείται ναι. Ο Θωμαίδη. Αλλά έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι πιο χαλαρό, αλλά πολύ σοβαρό. Σοβαρό, ε. Ναι. Εσύ σοβαρό θέμα θα αναπτύξεις. Θέλω να σε ακούσω. Είμαι περίεργος να ακούσω τις προσεγγίσεις σου. Να πω ότι μαζί μας είναι ο Κοσμάουγλου. Ποιος? Ο Κοσμάουγλου. Με τρία καταστήματα. Μπαίνω στο γυμναστήριο. Το έχεις κάνουμε... πει. Το πες ρε. Ακούγεται από το βάθος. Αλτσχάιμερ. Κοσμάουγλου. Πάρτε κάμερα. Αλτσχάιμερ. Φιλίπ 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνική Αντίθεση 42 στο Φίνικα. Για ένα κόσμο γεμάτο χρώματα και ιδέες. Επισκεφτείτε ένα από τα τρία καταστήματα Κοσμάουγλου ή τηλεφωνήστε στο 23 14 80 606. Για αυτή την Ισπανίδα χορεύτρια που νομίζω ότι κάνει ραδιόφωνο το πρωί και για το Ραπτόπουλο, για όσους βγάλανε γλώσσα, σας ενημερώνω ότι το Καμερούν πέρασε και την ομάδα που έριξε 10 γκολ την Ελβετία την κέρδισε και με ανατροπή. Βέβαια έχει εξήγηση για ποιο λόγο κέρδισε, γιατί υπάρχει μια κάλτσα στον πλανήτη η οποία πόνταρε λεφτά στον Άσο. Εμείς πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε μετά. Αν θέλετε να μιλάτε πολύ πληρώνοντας λίγα, τότε μπορείτε να το κάνετε με το Call Double Play από την Ελλάς Online. Απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις, 300 λεπτά προς κινητά, μέχρι και 24 Mbps και όλα αυτά με 23 ευρώ το μήνα. Για τους συνδρομητές Vodafone, τιμή 18 ευρώ το μήνα, περισσότερα στο 13844, στο call.gr ή αν επισκεφτείτε ένα κατάστημα Vodafone. Έχουμε δύο διαγωνισμούς, οι οποίοι έχουν πολλά μηνύματα. Ο πρώτος για την Φόρμουλα 1 της Βουδαπέστης, όπου θα απολαύσετε μια μαγική εκδρομή, ένα ζευγάρι το οποίο θα κληρωθεί από 23 μέχρι 27 Ιουλίου, θα πάει
στην εκπομπή Πλάκα Τέλος με τον Βασίλη Βλαχόπουλο και τον Γιάννη Πάγκο. Γράφεται Α3, αφήνεται κενό. Γράφεται Φόρμουλα 1, το ονοματεπώνυμό και το στέλνει στο 54-344. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι σπουδαίο να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει έναν αγώνα Φόρμουλα 1. Σας δίνεται αυτή η ευκαιρία μέσω από το Αθλητικό Μετρόπολης, από ένα διαγωνισμό μοναδικό, ο οποίος θα βγάλει ένα τυχερό ζευγάρι. Ο άλλος διαγωνισμός έχει να κάνει με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ο Κιτρινομύτης». Γράφεται Α1, αφήνεται κενό. Γράφεται «Σινεμά», το ονοματεπώνυμό και το στέλνει στο 54-344. Έξι από εσάς το τέλος της εκπομπής θα κληρωθείτε και θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την κινηματογραφική ταινία των κινουμένων σχεδίων «Ο Κιτρινομύτης». Μιλήσαμε για Ηρακλή, την ανακοίνωση του Πυρούνια. Μιλήσαμε για τον Άρνεσεν, για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Είπαμε και για την δίκη την οποία έχει και για τον ανακριτή. Νομίζω ότι καλό είναι να ξεφεύγουμε καμιά φορά, γιατί... Καμιά φορά. Καμιά φορά ξεφεύγουμε από τα αθλητικά. Α. Και να σου πω λίγο κάτι το οποίο βλέπω και καταρχήν, επειδή τα συζητάμε και δεν κρυβόμαστε. Με τη διαφορετικότητα των ανθρώπων ξέρω ότι πολύ καλά και καλά κάνεις, όπως και εγώ δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Εσύ έχεις πολλά προβλήματα. Λόγω της χριστιανικής σου καταγωγής. Λοιπόν. Της φασιστικής χριστιανικής σου καταγωγής. Πες ό,τι θέλεις. Ναι. Λοιπόν, απλά μη χαρακτηρίζεις. Λέω... Ναι, σωστό. Ναι. Λοιπόν, τι θες να μου πεις. Η διαφορετικότητα των ανθρώπων είναι δεδομένη. Δεν μπορούν όλοι. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί ο ένας με τον άλλο. Τι θα πει διαφορετικότητα. Η διαφορετικότητα των ανθρώπων. Λέω. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι σε όλα, δεν μπορούμε να έχουμε και προτιμήσεις όλοι με όλους. Αλλιώς ο λαός θα κάνει κουμάντο στη γη. Λοιπόν, δεν μας βάζει να μαλώνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι. Δεν μας βάζει να μαλώνουμε μεταξύ μας, ηλίθιε. Υπάρχουν άντρες οι οποίοι δεν τους αρέσουν οι γυναίκες, τους αρέσουν άντρες του ίδιου φίλου. Και υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες δεν τους αρέσουν οι άντρες, τους αρέσουν οι γυναίκες. Έτσι τα έφτιαξε ο Θεός που πιστεύεις. Λοιπόν, τα πράγματα. Καλός ή κακός υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Γιατί καλός ή κακός. Ο Θεός που πιστεύεις τα έκανε αυτά. Καλός ή κακός. Γιατί κακός. Ποιος τα έκανε αυτά. Ποιος τους έκανε έτσι. Ποιος έκανε έτσι. Ναι, ποιος. Μεγάλη κουβέντα είναι. Τι μεγάλη κουβέντα είναι. Ποιος γεννήθηκε με ορμόνες περισσότερες. Δεν θα κρίνω. Ο Θεός δεν τον έκανε. Δεν θα πιστεύεις εσύ. Γιατί το κάνεις και το κατηγορείς μετά. Έρχεται μια θρησκεία. Ένα λεπτό. Έρχεται μια θρησκεία. Γιατί χαλάς το θέμα. Σταμάτα, λέ, θα σου πω. Δεν με αφήνει να μου το πεις το θέμα. Ρε. Έρχεται μια θρησκεία. Οποιαδήποτε στον κόσμο καταδικάζει τους ομοφιλοφίλους. Ενώ η θρησκεία ίδια πιστεύει σε έναν Θεό οποιοδήποτε. Ναι. Ο οποίος είναι κατασκευαστής αυτών των ανθρώπων. Η φύση δηλαδή. Έχει δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Και έρχεται η ίδια θρησκεία να τους πετάξει έξω από τα δεδομένα και τα στάνταρ. Τι έχεις να μου απαντήσεις, ρε? Τι έχω να σου απαντήσω. Τι έχεις να μου απαντήσεις, πες μου. Εγώ δεν θεωρώ την ομοφιλοφιλία κατά κοινό ότι είναι κατασκεύασμα του Θεού. Πιανού είναι, του διαβόλου. Εντάξει, είναι του ανθρώπου. Του ανθρώπου είναι. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα γεννηθεί ένα αγοράκι. Είναι... Ένα λεπτό, ρε. Άμα γεννηθεί ένα κοριτσάκι, να πούμε, που έχει αντρικές ορμές ή ένα αγοράκι με θηλυκές. Ποιος το προκαθορίζει αυτό. Η κατασκευή, ο κατασκευαστής που λέει. Ποιος το λέει αυτό. Εγώ το λέω, ποιος το λέει. Ο γιατρός το λέει. Δεν είσαι γιατρός. Τι, ποιος το λέει. Ένα παιδάκι είναι 3 χρονών, 4 αγοράκι και παίζει με τις κούκλες. Και ένα κοριτσάκι να πούμε 4 χρονών παίζει με τα. Ποιος το καθόριζε αυτό, ρε. Κοινωνία. Για ο Θεός που πιστεύει. Πάμε πάλι. Πάμε παρακάτω. Άντε, μην ευριάζει. Λοιπόν, για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο. Επειδή θες να μιλάμε έτσι. Για άλλο, πες μας, ε. Λοιπόν, για κάποιο λόγο υπερισχύουν οι αντρικές ομόνες στο αγοράκι το οποίο έχει μόριο και δεν έχει γυναικείο. Για κάποιο λόγο. Οι ορμόνες που υπερισχύουν κατασκευαστικά υπερισχύουν γενικώς. Κατασκευαστικό είναι το θέμα. Σου λέω λοιπόν. Από τη στιγμή που δεν υπήρξε κατασκευαστικό πρόβλημα, δεν υπάρχει θέμα με το δημιουργό. Άσε τις μπούρδες. Μην δικαιολογείς το δημιουργό, να το πει. Ο δημιουργός έχει ανάγκη να το δικαιολογήσω. Πάμε παρακάτω. Τι πλάκα. Πάμε παρακάτω. Σου λέω ότι αυτό που λέει δεν είναι φθαρτό. Το φτιάχνει η φύση. Δεν ευσταθεί. Δυνατό, ψηλό, ωραίο, ρωμαλαίο. Ποιο το φτιάχνει. Δεν ευσταθεί αυτό που λέει. Δεν ευσταθεί αυτό που λέει. Και ευσταθεί αυτό που λες εσύ. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, άλλο είναι το ζητούμενο. Παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με το αν κάποιος έχει διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις, αρκεί να ενοχλεί τη δικιά μου την ηρεμία και να μην, όπως δεν τον προσβάλλω εγώ. Αν δηλαδή θέλει να κοιμάται ήσυχα, να μην φωνάζω με τη γυναίκα μου ή με οποιαδήποτε ερωτική σύντροφο, και αυτόν δεν θέλω να φωνάζει, να προκαλεί. Εσύ φωνάζει, κόκκι, είσαι κουφός. Γι' αυτό φωνάζεις. Πρέπει να μιλάει, δεν μπορεί άμα δεν μιλήσει, δεν γίνεται. Αυτό που με ενοχλεί όμως. Σε ενοχλεί εσένα. Θα σου πω. Ναι, ούτε με ενοχλεί που βγαίνει που λέει ότι. Είναι
ομοφιλόφιλος ο τάδε δήμαρχος και θα παντρευτεί τον καλό του. Ναι. Συμφωνώ ναι. να υπογράφουν σύμφωνο συμβίωσης. Γιατί συμφωνείτε? Γιατί το βρίσκω λογικό. Λογικό. Ναι. Οικονομικά τι είναι αυτό? Ρε φίλε, ένας άντρας αγαπάει έναν άντρα. Ναι. Δεν τον κρίνω εγώ για ποιο λόγο έχει αυτές τις προτιμήσεις. Καλά κάνει και τις έχει. Δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Να πάει σε ένα δικηγόρο, ναι. να υπογράψει, να τον καλύψει και οικονομικά, αν πεθάνει. Ναι. Να μην... Εγώ συμφωνώ ότι είναι καλό να είναι κατοχυρωμένοι. Και διαφωνώ όμως. Θα πει κατοχυρωμένοι, ρε. Ρε φίλε, υπάρχει ρατσισμός από την κοινωνία μας ναι. απέναντι σε κάποιον ο οποίος είναι ομοφυλόφιλος. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό το ρατσισμό εγώ τον θεωρώ κατάπτυστο. Μπράβο, ρε, δεν με ενδιαφέρει τι. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει στο κρεβάτι του. Εφόσον δεν προκαλεί. Ναι. Και με τη δημόσια εικόνα του και δεν προκαλεί και εμένα. Θες να χαλάσουμε ένα παιδί? Όχι, ρε, σε βοηθώ να μην το πει. Να γελάσουμε όσο θέλει. Αυτό είναι σοβαρό όμως. Λοιπόν, δικαίωμά του να παντρευτούν, ρε. Όχι στην εκκλησία, που πιστεύω εγώ. Ε, βέβαια. Γιατί όχι στην εκκλησία? Γιατί, ρε φίλε, είπε ο Θεός να παντρευτεί το ζευγάρι για να διαιωνίζεται. Και ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι δεν μπορεί να διαιωνίσει το είδος. Ποιος το είπε? Στο λέω εγώ. Δεν μπορεί να το διαιωνίσει. Ναι, μπορεί ένα άντρα με έναν άντρα να κάνουν παιδί. Σήμερα έτσι όπως γίνανε οι επιστήμες. Μπορεί να έχει δει άντρα έγκυο. Αν είδε την ταινία του Σβατζενέκερ με τον Ντάνι Ντεβίτο. Ταινίες είναι αυτές. Λοιπόν, στο διατάφτα. Η μόνη ένσταση που έχω, γιατί βλέπω ότι γίνεται μεγάλη μάχη γι' αυτό, είναι μία πιστεύω πάρα πολύ σοβαρή και θέλω την γνώμη και την εκτίμηση του κόσμου. Δεν επιβάλλω την άποψή μου. Πέστε ρε μας γάστρωσες ρε. Πέστε. Διαφωνώ οριζόντια και κάθετα με την υιοθεσία παιδιών. Δεν μπορεί ρε φίλε ένα ζευγάρι, αν εγώ και εσύ είμαστε ζευγάρι, να υιοθετήσουμε ένα μωρό παιδί. Θα μεγαλώσουμε δύο μπαμπάδες. Δηλαδή τι θα λέει να έρθει στο σχολείο ο μπαμπάς μου και ο μπαμπάς μου. Μαμά δεν θα έχει. Ή δύο μαμάδες. Θα μου πεις το συγχωρισμένο υπάρχουν. Ναι, οκ. Okay. Λέω ότι εφόσον κατασκευαστικά δεν μπορεί ένας άντρας με έναν άντρα να κάνουν παιδί ή μία γυναίκα και μία γυναίκα. Άρα είναι προτιμότερο. Το φυσιολογικό είναι να πηγαίνουν σε ζευγάρια ετερόφιλων. Μάλιστα. Ένα ομόφυλο ζευγάρι πιστεύω ότι είναι λάθος να υιοθετεί και να μεγαλώνει παιδί. Μάλιστα. Δεν αμφιβάλλω. Είναι προτιμότερο να μεγαλώνει. Ότι μπορεί να είναι οι καλύτεροι άνθρωποι του κόσμου. Το παιδί είναι καλύτερο λες να μεγαλώνει με τον κόμενο της μάνας, ας πούμε. Παρά με ένα. Ναι. Πολλά στραμπόρε, φίλε, υπάρχουν και ιδρύματα τα οποία δεν είναι καλά. Δηλαδή, έχουμε περιστατικά. Συγγνώμη, ρε κόκκινε, γιατί το σχολιάζει αυτό. Ναι. Παντρεύεται ένα με μία. Ναι. Κάνουν ένα κορίτσι. Στα 5, στα 8 του χωρίζουν. Στα 8 χρονών όταν είναι το κορίτσι. Ναι. Φέρνει η μάνα να μου τον κόμενο. Πάει το κορίτσι 15 χρονών. Τι είναι πιο. Τι, δεν είναι επικίνδυνο να ορμήξει στο κοριτσάκι το 100%. Άλλο. 100%. Λοιπόν, άρα λοιπόν, τι με λες τώρα αυτό, γιατί δεν το σχολιάζει. Πολλά, πολλά στραβά υπάρχουν. Στραβά, ρε. Άρα τα στραβά γιατί δεν τα σχολιάζει. Υπάρχουν πολλά στραβά. Ναι, για τα... Ένα πιάσαμε. Δεν τα πιάσουμε όλα. Τα πιάσουμε όλα, ρε, γιατί να πιάσει ένα μόνο. Μπορεί μέσα σε μία ώρα, σε 10 λεπτά. Γιατί το βλέπει εσύ, νορμάλ, να παντρευτεί ο άντρα με τον άντρα, να πεθάνει ο ένα και να παίρνει τη σύνταξη ο άλλο. Και να χρεώνεται, α πούμε. Η... Δεν το βλέπω νορμάλ. Τι νορμάλ, ρε. Θεωρώ ότι είναι υγιέ αυτό. Εδώ ρε πεθαίνει ο άλλο. Εδώ ρε πεθαίνει ο άλλο και η άλλη. Και να πάρει σύνταξη περνά δύο χρόνια. Στο κολοκράτο που ζει αυτό εδώ πέρα. Συμφωνώ 100% λοιπόν, μαζί σου. Συμφωνήσω. 100%. Και σε άλλο σε πειράζει. Υιοθεσία δηλαδή. Λέω η ένστασή μου. Είναι πια. Να ακούσω. Ότι δεν μπορούν να υιοθετούν. Δεν μπορούν. Δεν κάνουν να υιοθετούν. Γιατί να μην υιοθετούν? Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εφόσον επιτρέπει το κράτος το κράτος το κάνει αυτό. Όχι, ρε φίλε. Δεν επιτρέπει. Ποιος δίνει το OK? Δεν επιτρέπει. Ποιος δίνει το OK να γίνονται γάμοι? Στην Ελλάδα έχει γίνει. Υπάρχουν νόμοι. Υπάρχουν νόμοι. Δεν ξέρω ποιας προεδρίας. Πράγματα που δεν τα ξέρω. Επί Πασόκ έγινε επί Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω. Κάτι που δεν το γνωρίζω. Αφού λοιπόν, στο λέω εγώ. Λοιπόν, αφού επιτρέπει. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Ακούδω. Εφόσον επιτρέπει το γάμο μεταξύ ομοφυλοφίλων, θα πρέπει να επιτρέπει και την υιοθεσία. Εάν δεν επέτρεπε την υιοθεσία. Δεν τα θεωρεί συνυφασμένα αυτά. Βέβαια. Και γάμο και υιοθεσία μαζί. Μα αφού τον αφήνει και παντρεύεται, για ποιο λόγο να μην τον αφήσει να υιοθετήσει παιδί? Ρε φίλε, δεν μπορώ να σου υποδείξω με ποιον θα ζήσει ή πώς θα ζήσει. Δικαίωμά σου. Άμα είναι δικαίωμά σου, δεν τη νοιάζει. Το να υιοθετήσει ένα παιδί όμως. Ναι, γιατί. Πηγαίνει από ένα ίδρυμα και υποτίθεται ότι έχει προϋποθέσεις για να μεγαλώσει ένα παιδί. Α, το παιδί που το κάνω και το πετάξα στο ίδρυμα. Λάθος, ρε. Α, είναι λάθος. Τι είναι χειρότερο? Δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Να πάρουν δυο λεσβείες ή δυο ομοφυλόφιλοι ένα παιδί να το μεγαλώσει. Δεν λέω ότι είναι κακό. Άσε, ρε, περίμενε, ρε. Είναι κατακριτό να κάνει ένα παιδί και να το πετάξει? Ποιο κατακριτό είναι το δεύτερο? Δηλαδή ο άλλο που πάει να μεγαλώσει ένα παιδί το κατακρίνει? Όχι. Τότε γιατί να μην το πάρει? Τα παιδιά είναι παιδιά όλου του κόσμου. Άρα λοιπόν. Δεν διαφωνώ. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δυο μαμάδες δεν μπορούν να μεγαλώσουν
Δύο μαμάδες μαζί δεν μπορεί να μεγαλώσουν. Μια μαμά μόνη δεν μεγαλώνει μαζί με τη μάνα της, δεν μεγαλώνουν παιδιά. Ένας μπαμπάς μόνος χωρίς δεν έχει τύχει να μεγαλώσει παιδιά. Δεν είναι περίεργα πράγματα. Πειράζει κάτι πράγματα, ρε. Δεν είπα ότι με πειράζει. Είμαι αντίθετος, ναι, είσαι αντίθετος με την υιοθεσία, ναι, ναι, από το αμόρφιο ζευγάρι. Λάθος. Γιατί αφόσον είσαι σύμφωνος στο να παντρεύονται, και εδώ χάνει και η εκκλησία λεφτά από το να παντρεύονται. Η εκκλησία είναι κάτι ιερό, δεν είναι μαγαζί. Μαγαζί είναι η εκκλησία. Για σένα μπορεί να είναι. Άκου εδώ. Η εκκλησία χάνει λεφτά. Αν παντρεύονται στο Δημαρχείο, κορομάει ο Δήμαρχος. Είναι θέμα αυτό. Επειδή είσαι πονηρός, υπάρχουν, αρχίζουν και σιγά σιγά πολλές εκκλησίες και μπαίνουν στο πνεύμα και δεν παίρνουν λεφτά για το γάμο. Κάνω εγώ παιδί μαζί σου, έτσι, υιοθετώ. Και θέλω να το βαφτίσω. Το βαφτίζει η εκκλησία. Το βαφτίζει γιατί τα παίρνει κόκκινη. Τι με κοιτάζει, Ραμολάρη. Δεν παίρνει, δεν είναι εταιρεία, δεν παίρνει λεφτά. 200, 100, 300. Ανάβει τον πολυέλαιο, ανάβει το αυτό, δεν παίρνει λεφτά. Δεν παίρνουν όλες οι εκκλησίες. Τι παίρνουν, μισές. Πάρε σε μια εκκλησία να κάνει ένα γάμο και να πει δεν έχω λεφτά, δούμε σε βάση, θα σε παντρέψει. Θα σε πάω. Άβει επ' εδώ πέρανε. Όποιος έχει πρόβλημα οικονομικό, να πάει να τον παντρέψει. Αυτή θέλω εγώ, τη μία ρε. Α, τη μία θέλει. Ρε φίλε, το Μέση ψάχνω να δω να δω. Το Μέση ψάχνω να δω. Τον Κριστιάνο Ρονάλτο. Τον Νεϊμάρ. Τον Πεκταρά από το Ρούνεϊ ψάχνω. Σε πειράζουν εσένα. Δεν ψάχνω να δω τώρα τον Μπέκ τη σειρά. Σε πειράζουν εσένα, πονηρέ να πούμε. Ρε, είναι πονηράδα αυτό πράγμα. Είναι πονηράδα το να θέλω να υπάρχει ισορροπία. Τα θέλω, μου λέω. Σε ρωτάω, ρε. Εγώ δεν είπα ότι είναι κακή. Παντρεύεται η Λουκία με τη Μαρία. Και υιοθετούν ένα κοριτσάκι. Και πάνε το βαφτίσουν. Το βαφτίζει η εκκλησία σου, ρε. Η θρησκεία μας το βαφτίζει. Ρε το βαφτίζει, ρε. Ρε το βαφτίζει. Το πρόβλημα είναι αν το βαφτίζει ή ρε, το. Το ρε. Δεν μπορεί να σου πει. Σε ρωτάω, άμα απαντήσει. Δεν επιτρέπεται η υιοθεσία παιδιών. Πώς μιλάς για αυτό. Ποιο το λέει ότι δεν επιτρέπεται η υιοθεσία. Σήμερα που μιλάμε δεν μπορεί να. Ποιο δεν το επιτρέπει. Δηλαδή ένα ζευγάρι δεν μπορεί να υιοθετήσει ένα παιδί. Ένα ομόφυλο ζευγάρι δεν ομόφυλο. Όχι. Δεν μπορεί. Όχι. Ποιος το λέει αυτό. Ο νόμος. Ο νόμος, ναι. Άμα αλλάξει ο νόμος, δηλαδή. Εσύ θες να αλλάξει, δηλαδή, ο νόμος. Άλλο σε λέω εγώ, ρε. Εγώ ξέρω ότι υιοθετούν και παιδιά. Ο παρουσιαστής. Μην το πείστε. Αυτός μαζί με τη Μαρία που ο παρουσιαστής με την Πακοδήμου, γιατί να μην το πω. Ο άνθρωπος είναι ομοφυλόφιλος, το έχει δηλώσει, έχει παντρευτεί τον φίλο του και έχει υιοθετήσει παιδί. Ναι. Πώς το υιοθέτησε αυτός. Επειδή είναι στην τηλεόραση. Δεν νομίζω παντρεύτηκε εδώ. Στο εξωτερικό παντρεύτηκε. Πού παντρεύτηκε? Στο εξωτερικό. Όπου και να παντρεύτηκε, δεν ξέρω. Το πήρε το παιδί, ρε. Μπορεί να και μεγαλώνει. Πιστεύω ότι είναι και καλό πατέρα. Το πήρε ρε, το παιδί. Πιστεύω, ότι είναι... με τώρα, πιστεύω ότι είναι και καλό πατέρα. Αν πάει στην εκκλησία του Αϊθαράπη, θα το βαφτίσει ο παπάς. Εννοείται. Εννοείται. Ναι. Τι μας λέτε το. Πώς συνδυάζει το ένα με το άλλο. Το βαφτίζει δηλαδή. Γιατί να μην το βαφτίζει. Δεν είναι παιδί. Α, το βαφτίζει. Τι είναι το παιδί. Κάτι κακό είναι. Εμένα την αδερφή μου. Ναι. Το 73 όταν γεννήθηκε και το 74 πήγε να τη βαφτίσει ο συγχωρεμένο ο πατέρα μου στον Αϊθαράπη. Γιατί δεν τη βαφτίζανε. Κάποιο κόλλημα θα έχει ο ιερέας. Κόλλημα ο ιερέας, κάτι φάπες δεν λες. Έχει λέει τουρκικό όνομα. Και τι να τον κάνω εγώ. Εγώ τι να τον κάνω, μητράστηλα το δίρι. Του λέει θα το πάω το βαφτίσω στην Τουρκία. Μα λέει μου, θα την κάνω λέει μου αμεθάνη. Λέει μα μου, βρέει σε κολόπαπα του λέει. Λέει μια. Έτσι τον είπε, τι με κάνεις στο χέρι. Του λέει, μη βρίζεις. Θα τη βαφτίσω λέει μου αμεθάνη. Τουρκάλα. Μα λέει μου έγινε μια βασαρία πηχούντα τέτοια ιστορία κτλ. Όχι, έλα την κάνουμε. Όχι, πήγε στην Τίνο να τη βαφτίσει. Δεν τη βαφτίζανε εκεί. Βρήκε ένα παπά, του δώσει κάτι λεφτά ο Μηταράς. Πόσα θες, ρε Λιγούρι, του λέει να τη βαφτίζει. Λέει, μα που ήταν και σουρωμένος αυτός, τη βάφτισε. Άντε, φύγετε από εδώ πέρα, ηθικολόγοι τώρα. Άντε, από εκεί πέρα, ηθικολόγοι. Βρε, είσαι από εκεί, κλείνετε τα παιδιά στα μοναστήρια 18 χρονών. Άντε, από εκεί πέρα. Ποιο τα κλείνει. 18 χρονών στο μοναστήρι. Τι να κάνει στο μοναστήρι το παιδί 18 χρονών. Άντρα πράγμα. Δεν τα ξέρει καλά. Αν πα σε μοναστήρι. Ναι, τι είναι. Το οποίο έχει γέροντα και ηγούμενο, ο οποίος είναι σοβαρό. Γέροντα και ηγούμενο, ρε. Τον άντρα, ρε, 18 χρόνια. Μπορώ να το μιλήσω. Ναι, ρε, σε ρωτάω, ρε. Ναι. Γιατί να κλείσει τον άντρα στο μοναστήρι. Κανένα μοναστήρι. Τι έχει να προσφέρει, κανένα ρε, στο μοναστήρι. Σοβαρό μοναστήρι. Ο άντρας, κανένα σαν... σοβαρό μοναστήρι δεν επιτρέπει. Δεν επιτρέπει πριν ολοκληρώσει σπουδές του και στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ναι, ένα παλικάρι να, το να πάει να μονάσει. Και γιατί να τον στέλνει έξω να σπουδάσει για να είναι 100% σίγουρος για τον δρόμο τον οποίο θέλει να διαλέξει. Και είναι σωστό. Άλλο να πάει 25, μπορεί να έχει και τις εμπειρίες του και να πει ότι εγώ ρε φίλε, κι άλλο να είναι 18. Συμφωνώ. Αυτό που λες για τα 18 έχεις δίκιο. Οι περισσότεροι ηγούμενοι, οι οποίοι είναι και μορφωμένοι και σοβαροί, ναι, λένε θα πας έξω παλικάρι μου. Εγώ θα υπηρετήσεις στο στρατό, έχεις, θα τελειώσεις που δεν σου. Δεν έχεις, τώρα θα κάνεις. Θέλω να κάνεις ένα γιόρε με ένα κεφάλι σαν το δικό σου, ένα ναι, ζαβούνα, ναι, γερό έτσι γεροδεμένο, να πάει 18 χρονών και να σου πει μπαμπά θέλω να πάω στο μοναστήρι. Θα μας κεράσεις ρε στο καφενείο. Όχι. Να, άντε να μην σου δώσω κανένα μπουνίδι. Γιατί δεν μας κεράσεις ρε Χριστιανέζη. Γιατί δεν χαρώ. Α, δεν χαρείς. Ναι. Για τους άλλους λες όμως.
Να πάει. Πάει. Στον, μπορεί και εγώ να πάω μια μέρα και είμαι μοναχός. Τι μοναχός να γίνεις, ρε. Αμαρτωλέ άνθρωπε. Μπορεί και εγώ να πάω. Τι αμοναχός να γίνεις εσύ. Όποιος πάει να γίνει μοναχός. Πάτερ γορίλα να πούμε. Υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι αμαρτωλός. Πάτερ γορίλα. Υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος. Για πέδωρε. Εσύ δεν μπορεί να κόψει το τσιγάρο. Εσύ δεν μπορεί να κόψει το τσιγάρο, ρε. Εσύ δεν μπορεί να κόψει το σουβλάκι. Αυτή είναι η αμαρτία. Αυτές σας είναι οι αμαρτίες μου. Αυτές σας είναι οι αμαρτίες. Το τσιγάρο και το σουβλάκι. Επειδή συμφωνείς να παντρεύονται. Δεν σε πειράζει. Δεν είναι θέμα, δεν πειράζει. Είναι το λογικό αυτό. Ρε, σε ενοχλεί εσένα, δεν σε ενοχλεί. Παντρεύονται. Καθόλου. Δικαιωμα... τότε να μην σε ενοχλεί, άμα θα υιοθετούν και παιδιά. Διότι ο γάμος επέρχεται. Πώς θα συνδυάζει. Ένα παιδί το οποίο το πετάει, ένας που το κάνει σεξ με την γυγόμενα και το πετάει. Είναι χειρότερο από το να πάρει ένα ομόφυλο πολύ ζευγάρι να υιοθετήσει ένα παιδί. Σίγουρα. Συμφωνούμε. Είναι το normal ο μπαμπάς με τη μάνα να μεγαλώνει ένα παιδί. Είναι το normal. Είναι αυτό το φυσιολογικό. Αυτό λέω. Δεν ούτε είπαμε... είναι normal το παιδί να μεγαλώνει με τον κόμενο της μάνας επειδή αυτή η κάμπωσε στα 35 να τρελαθεί να δει τη ζωή. Άντε μπράβο. Γιατί δεν χάρηκε τον έρωτα στα 9 ή ο μπαμπάς αντίστοιχα. Κάποιοι που βρίσκουν 5 δραχμές και σου λέει α, θα ζήσω τη ζωή μου τώρα. Πήγε ο άλλος με το λότο, κέρδισε το λότο χοντροπαλάς, βρήκε 55 χρόνων, μια 25 χρονών. Λέει θα πάω λέει, μαζί της. Άφησε τη γυναίκα, θα έρθει, δεν μπορούσε να πάει. Να την έχει γκόμενα, ξέρω εγώ, ή θέλει να κάνει την. Για το χώρισε η γυναίκα. Την τρελά, χώρισε τη γυναίκα τη φουκαριά, τη πήρε τα λεφτά. Και πήγε στο από κάτω σπίτι. Να πάει ο 55. Την γκόμενα στο από κάτω σπίτι. 25, δεν γίνεται αυτό που. Ο χοντρό. Στο πρώτο πείδημα θα αντέξει, στο δεύτερο πείδημα θα αντέξει, στο τρίτο πάρτο το χοντρό κάτω με έμφραγμα. Και μα την είδε και γκόμενο ξαφνικά ο χοντρό. Απίστευτα πράγματα. Μιλάει ο Αθήνα τώρα. Κι όμω αληθινά. Καλά πα. Σε καλό δρόμο είσαι. Γιατί... πα βάδι, κάνει. Φυσικά πα. Τι ώρα πα. Ενδιαφέρει κανέναν. Ενδιαφέρει εμένα. Γιατί ανησυχείς. Ναι, άμα πας 4 ώρα και κάνεις βάδι. Μήνες, 4 ώρα. Πας και κάνεις βάδι. Φοράω καπελάκι και κάνω. Ναι. Έτοιμο το έχεις το εγκεφαλικό. 4 ώρα πας και κάνεις αν βάδι. Αν να πάω από εγκεφαλικό, ας πάω. Είσαι και βλάκας. Πήγε ένας γιατρός, το έλεγε ένας γιατρός φίλος μου, στα 60 να κάνει αθλητισμό. Και τι αθλητισμό πήγε να κάνει. Πήγε να τρέξει με τους άλλους που ήταν από 10 χρονών στα γήπεδα, να τρέξει μαραθώνιο. 69 χρονών ουρολόγος, πάρ τον κάτω. Ανακοπή της καρδιάς. Μην κάνεις μαγκές. Άκου λίγο. Μην κάνεις μαγκές, άστα. Άκου λίγο για να συνοηθούμε. Να σου συνοηθούμε. Λοιπόν, δεν έχω καμία ένδειξη για οποιοδήποτε πρόβλημα. Πριν ξεκινήσω να κάνω αυτό που κάνω, έκανα όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Στην πορεία παρακολούθησα. 4 ώρα, Ιούνιο μήνα, πας και περπατάς. Και μίλησα και με γιατρό και με γυμναστή. Άλλο σε λέω εγώ. Ας το γυμναστή. Εμένα κοίτα. Ο καρδιακός απαγορεύεται. Ναι. Ο φυσιολογικός. Είσαι φυσιολογικός. Ναι, φυσιολογικός. Πώς χτύπους της καρδιάς σου έχει ήρεμος. Ήρεμος. Τους μέτρησες. 70. 70 ή 170. 70. Άκου δω ρε. 4 η ώρα το μεσημέρι, περπάτημα, κάνουν μόνο οι βλαμμένοι. Ιούνιο μήνα. Δεν είπα ποτέ ότι δεν είμαι βλαμμένος. Άντε μπράβο. Μην κάνεις πράγματα τα οποία θα σε κάνουν κακό στην υγεία. Δεν τρέχω. Άφια, περπατάω γρήγορα. 4 ώρα να πιεις κανένα τσίπουρο. Δεν θέλω να πιω. Άσε μας ρε κόκκινε, πας περπατάς 4 ώρα. Όταν θα έρθει η ώρα να πάρω άδεια και να ησυχάσω, να απαλλαχτώ από την παρουσία σου, θα πάω να πίνω τσίπουρα με την κυρά μου, με τους φίλους μου, θα απολαμβάνω τις διακοπές μου. Θα γυαλίζεις το μάτι σου. Σήμερα που έχουμε δουλειά δεν είναι ώρα για τσίπουρα, είναι ώρα για δουλειά. Απλά σου λέω. Και το περπάτημα ή το τρέξιμο, το καλοκαίρι το κάνεις ή πολύ πρωί. Ή πολύ απόγευμα. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου. Μπορεί να μου λύσει μια πορεία. Να σου λύσω 10. Έβγαλε γλώσσα και εσύ και ο Κατσούλης. Ο Σουσούλης. Για το Καμερούν. Ναι. Πέρασε το Καμερούν. Πέρασε το Καμερούν. Κέρδισε την ομάδα που έπρεπε. Εσύ έφυγες που θα έπαιρνα λεφτά. Έπιασα το χ του Ισημερινού. Εγώ δεν θα έπαιρνα λεφτά την άλλη φορά. Το είδε στο δελτίο. Και δεν το έδωσε τον κόσμο εξαιτία σα. Εσένα και αυτού του ανόητου του πρωινού. Εξαιτία σα. Σήμερα τη μέρα είναι Τετάρτη. Ναι. Παρασκευή θα πάμε να φάμε μαζί του. Μην με πεις πονάει το πόδι, πονάει η φτέρνα μου. Όσο είμαι όρθιος. Η γυναίκα μου δεν με αφήνει, μα πω εγώ, η γυναίκα μου είναι άρρωστη. Όσο είμαι όρθιος. Όρθιος. Όσο μας κάνω καμιά μαγιά, μου πει ο άλλος, να ξέρω εγώ αυτά και τα λοιπά. Είπαμε ποτέ να πάμε κάπου και κόλλησα. Όχι, ρε, δεν κολλάς. Καταρχήν γυναίκα μου και η γυναίκα σου για ένα πράγμα τη χαίρομαι. Δεν μας έχουν ποτέ τέτοια προβλήματα. Από τη στιγμή που θα βγείτε, να πάτε να περάσετε καλά. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Ναι. Από τα λίγα καλά. Λίγα καλά είναι αυτά. Και την κρίνια όλοι την έχουν. Έχει κρίνια, ρε κόκκινο. Γιατί εσύ δεν έχεις. Πάτησε το κουμπί, εγώ δεν. Ούτε εγώ γκρινιάζω, είμαι καλός άνθρωπος. Μάλιστα. Λοιπόν. Εγώ γκρινιάζω πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Έχω μια γκρινιά, η αλήθεια είναι έτσι με ενοχλούν. Αυτό ισχύει. Είμαι λίγο γκρινιάζω. Λοιπόν, η εκπομπή είναι προσφορά από τον Κοσμάγλου με πολλά χρώματα και κυρίως με Vitex το μεγαλύτερο όνομα και μεγάλη καλλιτικότητα και ποικιλία. Στην Φιλίππο 74, Καραμαλή 126, Εθνική Αντίσταση 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο για πληροφορίες και για ενημέρωση το 2310 480 606.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι στο 95,5 των FM στο Αθλητικό Μετρόπολης. Το 2310 90 90 90 είναι δικό σας. 955 κενό. Τα μηνύματα στο 54340. Για τα θέματα τα οποία θίξαμε σήμερα, παρεκκλίναμε λίγο των ποδοσφαιρικών. Δεν κάναμε την εισαγωγή. Ο Φαλακρός θέλει να πει τα δικά του για τον Πυρούνια. Μιλήσαμε λίγο για την περίπτωση του Άρνεσεν και για τα όσα συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ. Μιλήσαμε όμως και για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι θέμα επικαιρότητας, αλλά είναι θέμα κρίσης, αντίληψης, αισθητικής, γνώμης του κόσμου. Μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι πιστεύει, κλεβώντας τώρα στα τρία εντάρια. Εγώ να υπενθυμίσω ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά από την Ελλάς Online, όπου έχουν την απάντηση για το πώς να μιλάς πολύ δίνοντας λίγα. Hold Double Play είναι η απάντηση. Απεριόριστη κλίση σταθερά 300 λεπτά προς κινητά και 20 ίντερνετ μόνο με 23 ευρώ. Περισσότερα μαθαίνεις στο 13844 στο hold.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Αλφαμι 3 κενό. Formula 1 ονοματεπώνυμο στο 54344 για τον αγώνα της Βουδαπέστης. Αλφαμι 1 κενό. Σινεμά ονοματεπώνυμο στο 54344 για την ταινία κινουμένων σχεδίων Ο Κιτρινομύτης στον κινηματογράφο Οντεών, πλατεία Οντεών. Λοιπόν, βλέπω κόσμο πολύ. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κόκκινε, ευχαριστώ προχθές για το βλαμμένος και χθες για το κόψιμο. Να είσαι καλά. Δεν και εγώ βλαμμένος είμαι, φίλε. Μ' αρέσεις. Δεν τρέχει τίποτα. Και εγώ βλαμμένος είμαι, μπορεί να πεις ότι εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, θέλω να πω, Ραπτόπουλε, και ένα θέμα. Έχει βγει στις 17 Μαρτίου του 2015 και λέει ότι βάσει της πανελλαδικής δημοσκόπησης το 29% στην Ελλάδα είναι Ολυμπιακοί. Το 27% στην Ελλάδα είναι Παναθηναϊκοί. Το 12% τρίτη ομάδα σε οπαδούς είναι ο ΠΑΟΚ, είναι το 12%. Η ΑΕΚ από το 2008 έπεσε, ενώ ήταν πιο πάνω από τον ΠΑΟΚ, πήγε στο 11%. Ο Ηρακλής, ο Άρης είναι στο 3% και ο Ηρακλής δεν υπάρχει πουθενά στη δημοσκόπηση μέσα. Λέει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης, άλλη καμία. Είναι ο Ηρακλής. Για ποια δημοσκόπηση μιλάς? Για τη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Ναι, μήπως θυμάσαι, επειδή έχει κάνα δύο μήνες που βγήκε αυτή η δημοσκόπηση. Είπα, 17 Μαρτίου του 2015. Ναι, θυμάσαι που την είχαμε κάνει ανάλυση και είχαμε πει λεπτομέρειες για τη δημοσκόπηση? Όχι, δεν θυμάμαι. Έχεις υπόψη σε πόσα εκατομμύρια αναγάγεται το 29-27%? Όχι. Μήπως τα έχεις δει, γιατί έχει νούμερα δίπλα. Έχει νούμερα, δεν θα λες όμως. Να διαβάσω τώρα τι λέει. Θα έπρεπε, διάβασε λίγο τα νούμερα, κάνε την πρόσθεση και εξήγησε. Όχι. Εγώ σου λέω κάτι απλό. Διάβασε τα νούμερα, κάνε την πρόσθεση. Εγώ λέω ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις εξυπηρετούν άλλα πράγματα και με αυτές τις δημοσκοπήσεις θα πρέπει να ψαχτούν αυτοί που έχουν τις ομάδες. Γιατί μιλάει για καμιά δεκαριά εκατομμύρια φιλάθλους και εγώ δεν ξέρω να έχει ούτε 50.000 φιλάθλους σε όλα τα γήπεδα της Super League. Η ομάδα σου, Γρηγόρη μου, όμως δεν είναι πουθενά, έτσι. Ναι, σου λέω. Ωραία. Τότε αυτά τα εκατομμύρια οπαδών πού είναι? Με τη λογική αυτή, τη δικιά σου πάω. Πού είναι? Τα εκατομμύρια. Τι λέει αυτό? Δεν υπάρχει αυτό, αυτό το νούμερο για μένα. Τα αφήνουμε γι' αυτό. Ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτό το νούμερο που λέει. Δεν υπάρχει. Εντάξει, άστο, δεν υπάρχει. Σου λέω τι λέει όμως, έτσι. Και επειδή το λέει. Ωραία, και εντάξει, εγώ λέω μια γνώμη. Δεν συμφωνείς μαζί μου πουθενά. Εγώ θα συμφωνήσω. Σου απαντάω, απαντάω τεκμηριωμένα. Ναι, και εγώ σύμφωνα σου λέω με αυτά που λέει εδώ πέρα. Δεν τα βγάζω το μυαλό. Δεν σε κατηγόρησα. Όπως βλέπεις, δεν σε χρεώνω. Ναι, δεν είπα κάτι. Απλά σου λέω ότι εγώ λέω ότι δεν μπορεί να μιλάνε για εκατομμύρια οπαδούς όταν δεν μπορούμε να έχουμε ούτε εξαψήφιο αριθμό οπαδών σε όλα τα γήπεδα. Είναι αστείο να σου. Να πω κάτι ακόμα. Βεβαίως. Συμφωνώ με αυτό που είπε στο Ρατόπουλο ότι τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια δεν κάνουν να υιοθετούν παιδιά. Μπορούν να ζουν μαζί και όταν λέω γάμα, επειδή κάποιο κύριο με ρωτούσε,
Λέω για το, για όταν πάει στο Δημαρχείο, συμβόλαιο κάνω, σύμφωνο συμβίωσης. Λοιπόν, επειδή έχεις, εσύ έχεις χρόνο να τα πεις, εγώ δεν έχω, μπορώ να το τελειώσω. Βεβαίως. Λοιπόν, Ραπτόπουλε. Σ' ακούει έξω είναι. Στην τουαλέτα είναι. Τι. Αν δύο τέτοιοι άντρες πάρουν ένα μωρό, το μωρό, θέλοντας και μη, θα φοράει στρινγκ από μικρό. Μπορεί να θέλει να γίνει κάτι άλλο, αλλά υποχρεωτικά θα του φορέσουν στρινγκ. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά, φίλε μου. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ. Ναι, από Καβάλα. Γεια σου. Λοιπόν, για το θέμα που ζητούσατε για τα, τα ομόφυλα ζευγάρια. Μάλιστα. Για να μην σου δώσω τη γνώμη μου, θα σε δώσω ένα που είναι γραπτό και αμετάθετο. Τι εννοείται γραπτό, δεν υπάρχει αμετάκλητο, τίποτα. Ναι, κοιτάξτε, Ρωμαίος επιστολή αλφα κεφάλαιο. Το αμετάκλητο είναι ότι γεννηθήκατε, γεννήθηκα και θα πεθάνουμε. Ναι, κοιτάξτε, επειδή ασχολείσαι, έχεις γραφεί στο σπίτι σου, θα διαβάσεις το κείμενο όμως. Ρωμαίος επιστολή πρώτο κεφάλαιο, από το 18 εδάφιο μέχρι το τέλος. Πλήρης ακριβώς αυτά που μιλάτε σήμερα. Ναι. Ό,τι απορία έχεις εκεί μέσα βρίσκεται. Να μην πω τη γνώμη μου. Επειδή έχεις γραφεί στο σπίτι, διάβασε το. Αλφα Ρωμαίος από το 18 Ιουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, διάβασε το όμως και αύριο σε ξαναπάρω. Βεβαίως, να είστε καλά. Έτσι, από το 18 Ιουλίου, Αλφα επιστολή Ρωμαίου. Να είστε καλά. Το τέλος. Του Αποστόλου Παύλου είναι. Ναι, αμήν, ναι, αμήν, ναι, ναι. Να είστε καλά, κατάλαβα. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ήθελα να τοποθετηθώ σε αυτό το θέμα. Γιατί είστε αγχωμένοι? Δεν είναι τωρινό φαινόμενο αυτό. Ναι, όχι, σας ακούω αγχωμένοι. Χαλάρα. Όχι, όχι καθόλου. Απλά μαγείρευα στην κουζίνα και βγήκα. Συγγνώμη που σας διακόψαμε. Ελπίζω να μην κάψω το φάι εξαιτίας. Δεν πειράζει. Να, τι καλό μαγειρεύετε? Γεμιστά. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι τωρινό φαινόμενο αυτό. Γιατί προτού τον κατακλυσμό, ο Θεός είδε την ασυδοσία που, που υπήρχε κάτω στη γη, γι' αυτό και επέφερε τον κατακλυσμό. Αργότερα λίγο. Όταν ο Λότ πήγανε δύο άγγελοι μεταφιεσμένοι, υλοποιημένοι μάλλον, όχι μεταφιεσμένοι, για να τους πούνε να φύγουν από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, τι έκαναν οι γύρω περιοχοί? Πέθανε να έχουν σεξουαλικές σχέσεις με τους υλοποιημένους αγγέλους. Παρόλο που κάνα σεξ με τους αγγέλους δηλαδή? Όχι, όχι, όχι. Θέλανε. Ο Λότ πρόσφερε τις κόρες του. Αλλά αυτοί αγαπώντας τη διαστροφή, ναι, θέλανε να κάνουν αυτό το πράγμα με τους υλοποιημένους αγγέλους. Ωστόσο όμως, αυτό συνέχισε από τότε. Κωστή, πολλές φορές σας ακούω. Τώρα εγώ και πολλά πράγματα από αυτά που με είπες, καλή, ναι, μου κυρία, δεν τα κατάλαβα, για να είμαι ειλικρινής. Τι δηλαδή, δεν κατάλαβες, Κωστή, να σου το εξηγήσω. Οι υλοποιημένοι άγγελοι ήταν να πούμε πνεύματα ή σώματα είχανε? Σώματα είχανε προτού στην Παλιά Διαθήκη. Δεν την ξέρω, δεν διαβάζω εγώ διαθήκες και τέτοια. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Όταν γεννιέται ένα παιδί. Να τελειώσω λίγο. Να τελειώσετε, ναι, άκουλε. Να τελειώσω λίγο. Μάλιστα. Τώρα αυτό που υπάρχει, ναι, δεν είναι φαινόμενο αυτό. Είναι η διαστροφή που υπήρχε από τότε και συνεχίζει σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αυτό το εδάφιο που θέλω να σας πω του Αποστόλου Παύλου είναι το εξής. Τι εδάφιο? Εδάφιο. Αυτό που μας είπε πριν ο κύριος προς Ρωμαίους. Όχι, να σας το διαβάσω δύο λεπτά. Για πέτει το εδάφιο. Γι' αυτό ο Θεός, ανάλογα με τις επιθυμίες των καρδιών τους, τους παρέδωσε σε ακαθαρσία, ώστε τα σώματά τους να τιμάζονται ανάμεσά τους. Αυτό είναι ατιμία. Δεν έχει σχέση με ορμόνες, δεν έχει σχέση με τίποτα. Αν ένας τώρα διαστραμμένος πάει, βάζει χέρι, ένα παιδάκι 5 χρονών και 4 χρονών, δεν είναι ότι ο Θεός το επέτρεψε αυτό ή οι ορμόνες του ήταν διαφορετικές. Όχι, άλλο λέω εγώ. Όταν γεννιέται ένας άνθρωπος. Ναι. Και είναι άντρας και γεννιέται με θηλυκές ορμόνες. Ποιος το κατασκευάζει αυτό? Σε παρακαλώ, Κωστή, όταν οι ορμόνες, ναι, δεν είναι εντάξει, ναι, κάτι που είχα και εγώ από μικρή. Τι έκανες? Κάτι εσύ που είχα και εγώ από μικρή. Με γυναίκες πας? Αυτό το διαπιστώνει ο γιατρός και όχι να τρέχεις. Κυρία μου, δεν χρειάζεται το βασανίζουμε. Εφόσον επικράτησαν σωματικώς οι αρσενικές ορμόνες, οι γιατροί το λένε, δεν είναι τυχαίο αυτό πράγμα. Ναι. Ποιος το εφόσον έχει ένα μόριο το παιδί και γεννήθηκε αγοράκι. Εφόσον έχει. Αλλιώς γίνεται κοριτσάκι, απλά είναι, δεν χρειάζεται. Άλλο λέω, ρε Κόκκινε, με τρελάνε και... Σταμάτα λίγο, κύριε. Μα έγινε, γεννιέται μια κοπέλα και έχει αντρική φωνή και έχει χορδές φωνητικές χοντρές και δεν έχει στήθος και κοντά μαλλιά
και χίλια δυο που την προτρέπουν να πάει να συμπεριφερθεί σαν άντρα. Να σου κάνει ποιος, συγγνώμη, ποιο είναι αυτό ο οποίο το καθορίζει? Μπορείτε να μου εξηγήσετε και οι δύο. Λίγο να σα πω κάτι. Ναι, να μου πείτε. Πάνω απ' όλα, χριστιανό σημαίνει τρόπο ζωή. Δεν μπορούμε να βρίσκουμε παραθυράκια. Όταν δεν με απαντάτε, φέρει, κυρία, δεν με απαντάτε. Γεννιέται ο Κοστέτσος. Γεννιέται ο Κοστέτσος με, και η φωνή του είναι θηλυκή και έχει ορμόνες θηλυκές. Ποιος τον έφτιαξε τον Κοστέτσο? Ναι. Ποιος τον βοήθησε τον Κοστέτσο όταν ήταν 6 χρονών και 7 χρονών να βρει το δρόμο του? Ποιος? Καληνύχτα, εντάξει. Ίδια παιδαγός. Να είστε καλά, Κωστή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Δεν με απαντάτε. Παρακαλώ. Χαίρετε. Θα σας απαντήσω εγώ για όλα. Καλημέρα στην Κερμόνα, στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στην πόλη του Ηρακλή. Κοστέτσο προσωπικά θα έφτιαξε στην Ιταλία Ερασμούς. Κάτσε να σε ακούμε καλά, ρε Μάνο, δεν σε ακούμε καλά. Πάνε κάπου έξω να πούμε. Ναι, λέω τον Κοστέτσο συγκεκριμένα. Ναι. Τον έφτιαξε στην Ιταλία Ερασμούς τώρα. Αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω το κομμάτι. Κάτσε καλά, ρε. Πάμε παρακάτω. Μισό λεπτό. Και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Έχουμε γάμους και υιοθεσίες. Δηλαδή. Και θέλω να ρωτήσω εσάς, κύριε Δαυτόπουλε, και τον αδερφό μου τον κύριο Κόκκινο. Ναι. Για το γάμο ΠΑΟΚ Βέρειας και για τις υιοθεσίες Φρίζα, Εύγη, Γεωργιάδη και τα λοιπά. Σπίτε τίποτα. Λέγε ρε Κόκκινο. Από τον διευθυντή τον κύριο Γρηγοριάδη που είναι στεναχωρημένος όπως αποκάλυψε. Ναι, γιατί. Έρχομαι να του πει στεναχωρημένος, για γρήγορα δεν ξέρω γιατί. Έρχομαι να είναι κάτι περαστικό. Ναι. Λοιπόν. Αυτά, γιατί δεν γίνονται πρωτοσέλιδα τα όρια. Και σας ρωτάω για αυτό το γάμο, έχετε να μας πείτε τίποτα? Λέγε, αυτή δεν ήταν η ομάδα του Ολυμπιακού? Πήρε διαζύγιο από τον Ολυμπιακό και συνέβη. Πήρε διαζύγιο, πολύ ωραία. Και τώρα στα χέρια του κυρίου Σαββίδη, ναι. Μπράβο, αυτή που είναι καθαρίμα και δονομάχη και τα λοιπά, έτσι. Μάλιστα, ναι. Μπράβο, μπράβο, μια ερώτηση έχω να κάνω. Ναι. Αυτοί τώρα θέλουν να πέσει η μέρη, δεν θέλουν? Καλό ερώτημα. Ναι, αυτά όμως δεν πρέπει να βγαίνω να τα λέω εγώ, κύριε Λαπτόπουλε. Τι ατακούμε όλα εμείς και σε το τροπάριο της Φασιανής ο Κόκκινος. Τίποτα για τον ΠΑΟ, κύριε Λαπτόπουλε. Ξαμή του κυρίου Γρηγοριάδη. Δεν μπορεί να είναι τόσο σφαίρη και άνθρωπη. Δεν μπορεί κανείς να μην μπορεί να την προσφερνάει. Και παρακαλώ τον πλοίαρχο, ο οποίος είναι φίλος μου και μ' ακούει. Ναι. Τι θα γίνει δηλαδή που γύρισε ο Γιάντας στη φυσική του θέση? Πόσο θα ανέχεται ο λαός του Ηρακλή όλο αυτό το παραμυθάκι? Εντάξει. Δεν μπορείτε να μας πείτε για αυτό το γάμο τίποτα, μου λέτε. Λέγε ρε Κόκκινε, μίλα. Οι φίλοι θέλουν να πέσουνε. Το πάω και βγάζει εκτός. Είναι καθαρή η Βέρεια. Είναι άμεμπτη. Μας βγάζει μας εκτός θέματος. Έχεις όχι, να πεις... δεν είναι εκτός έχεις θέματος. Πεις... Έχεις να πεις κάτι για το ομόφυλα ζευγάρια. Σοβαρά μιλάτε, κύριε Κόκκινε. Αυτό τι είναι που σας λέω, κύριε Κόκκινε? Σου λέει για το ομόφυλα ζευγάρια. Για πάω και Βέρεια, για ομόφυλα ζευγάρια. Επόμενη γραμμή. Απάντα, Κόκκινε, απάντα. Λοιπόν, επειδή ρωτούσανε φίλοι, παιδιά, η προσφορά στην εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος ισχύει μέχρι την Παρασκευή και είναι μόνο για τα Rapid. Πάμε 2310-596-690 και 596-596 τηλεφωνείτε τώρα αν θέλετε να το αποκτήσετε σε μια τιμή η οποία δεν ξανά έγινε ποτέ. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Καλησπέρα από Αθήνα, φίλος Σάκη. Με τι κάνετε? Καλώς τον, εξή τον δάσκαλο Θανάση. Πώς είμαστε? Καλά, καλά, εσύ. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί με το γήπεδο. Περιμένω. Ότι έχει βγει απόφαση καθορογραμμένη από το ΣΤΕ. Ναι, αυτά τα ξέρουμε ότι νομιμοποιήθηκε. Έτσι. Ναι, αυτό το ξέρουμε. Η περιφέρεια έδωσε το OK. Όλα είναι τακτοποιημένα. Το θέμα είναι τώρα στο Μελισσανίδη πέφτει το μπαλάκι. Αυτό είναι το θέμα. Κοίταξε, σήμερα κατέθεσε στο ΙΠΕΚΑ, ας πούμε, το μόνο χαρτί που έλειπε από το ΣΤΕ. Γιατί Κωστή, όταν γίνεται μια προσφυγή, ο άλλος δεν μπορεί να ξεκινήσει το γήπεδο. Και αν μία στο εκατομμύριο δεν μπορείς να χτίσεις το γήπεδο και χάσεις το στίχημα, το στίχημα του Σαββίδη ήταν τα χρέη και του Μελισσανίδη το γήπεδο. Πρωτάθλημα δεν μπορούν να πάρουν. Άιντε. Μεγαλύτερη μεταγραφή της ΑΕΚ είναι το γήπεδο. Όπως έχει αυτά λέγανε και οι παοξίδες. Μεγαλύτερη μεταγραφή. Η ιστορία, άνα πράγμα. Από τώρα το λέτε. Άτε, εντάξει, τα λέμε. Λοιπόν, μεγαλύτερη μεταγραφή είναι το γήπεδο. Έτσι, όπως έχει πει και ο πρόεδρος, πρώτα θα φτιάξω το γήπεδο και μετά ομάδα που θα πρωταγωνιστεί. Α, καλά. Να είσαι καλά, Εξάκη μου. Μετά από 5 χρόνια θα ζει ο Μελισσανίδης και εγώ και εσύ. Δεν πήγε στην για να είναι δεύτερος Κωστή και το ξέρεις πολύ καλά. Θα το δούμε αυτό του χρόνου. Να είσαι καλά. Με το δάσκαλο Θανάση. Δάσκαλο Θανάση, δάσκαλο Αντωνάκη, Νικολαντωνάκη. Πώς το λένε αυτό το παίχτη που πήρε να πούμε. Παρακαλώ. Έλα. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλούμε, κύριε. Ναι, ακούω, παίχω. Ναι, πολύ καλά. Καλησπέρα. Ήθελα
τον Κώστα ήθελα. Ναι, φίλε. Πάρτε. Φέρτε τον. Κώστη, ήθελα να σε πω για χτες που άνοιξα το ραδιόφωνο. Το βράδυ ή το μεσημέρι. Το μεσημέρι. Το μεσημέρι. Μετά τις 3:30. Ναι. Και έλεγε για τον Μελισσανίδη, έλεγες. Ναι. Το οποίο δεν είναι σωστά πράγματα αυτά που λες, Κωστάκη. Γιατί, τι είπα. Γιατί είπες ότι είναι απατεώνας, είναι χιλιάδιο. Είπα εγώ τη λέξη απατεώνας, φίλε. Έβαλα στο στόμα τη λέξη απατεώνας. Σας παρακαλώ. Τέλος πάντων, μπορεί να ακούσει. Όχι, τέλος πάντων. Δεν είναι. Άμα εσύ, φίλε, ακούσα άλλα. Εγώ είπα. Εγώ είπα ότι. Ρε φίλε, θα ήταν ελεύθερος τώρα. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Το που θέλω να πω είναι ότι ο Μελισσανίδης δεν βγήκε το όνομα του Τίγρης στην τύχη. Εγώ, κύριε μου, είπα ότι ο Μελισσανίδης χωρίς να βάλει φράγκο ότι, πήρε την ΑΕΚ ότι τζάμπα. Ότι είναι σφιχτός. Και ότι πήρε την ομάδα την πήρε ΑΕΚ. Πήρε την ΑΕΚ τζάμπα. Τζάμπα την πήρε. Δεν την άδεισε ο Δημήτρης ο Μελισσανίδης την ΑΕΚ. Τζάμπα την πήρε την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ τη ρίξαν άλλοι. Ο ίδιος την έριξε για να την πάρει τζάμπα. Όχι, δεν την έριξε. Έτσι λες εσύ, κύριε μου. Σομιάδης, Νικολαίδης. Άλλο αυτό, άλλο αυτό, άλλο αυτό. Αυτοί ρίξαν την ΑΕΚ. Δεν είπαμε ότι ο κύριος Μελισσανίδης. Ο Ντέμις την έριξε. Ο Ντέμις έριξε την ΑΕΚ. Άλλο λέμε, άλλο λέμε. Λοιπόν, άλλο λέμε. Εκείνο που θέλω να πω εγώ, Κωστάκη, είναι ότι ο Μελισσανίδης είναι γεννημένος αρχηγός. Μακάρι, αυτό θέλουμε κι εμείς. Και δεν έχει αφήσει χρέος ποτέ. Το 93 που ήταν μαζί με τον Καρά στη διοίκηση. Ο Μαδάρα. Ποιος λέει. Πληρωμένοι τα πάντα και οι πάντες. Ποιος λέει όχι. Απλά λοιπόν, λέμε ότι. Στο άρθρο 44 που μπήκαν οι άλλοι κατσαπιάδες. Είδες που την πτάσα την ΑΕΚ πάλι. Μα δεν έκανε ο Μελισσανίδης χρέη. Δεν είπαμε λοιπόν, κάτι τέτοιο. Είπαμε ότι ο Μελισσανίδης τώρα δίνει εξετάσεις γιατί την ΑΕΚ. Ποιος δίνει εξετάσεις τώρα, Δημήτρης. Ο Δημήτρης είναι γερόλικος αγόρι μου. Ο Δημήτρης αντέχει σε όλες τις φουρτούνες. Και κάτι σαν και αυτούς τους προέδρους που έχει στην Αθήνα, τους έχει για ψωμί και βούτυρο, για βιτάμ. Να είσαι καλά. Δεν, λοιπόν, δεν αμφιβάλλω και δεν τον καλά. Δεν τον κακολογήσαμε τον άνθρωπο. Είπαμε όμως ότι δύο χρόνια δεν έβαλε λεφτά. Ο φίλος είναι προσωπολάτρης. Όχι, μπορεί να είναι. Μπορεί να, γιατί είναι κόκκινε. Γιατί εμπιστεύεται. Γιατί είναι εμπιστεύεται μπορεί να είναι κάποια συνεργασία με τον Μελισσανίδη. Μπορεί να είναι φίλος του, μπορεί να είναι συγγενής του. Γιατί το προσωπολάτρης είναι βρεστικό. Τι θα πει προσωπολάτρης. Είπε κάποια πράγματα. Είπε δεν είναι απαντεώνας. Δεν έφαγε λεφτά από την ΑΕΚ. Είπε κάποιο ότι ήταν απαντεώνας. Λοιπόν, άμα δηλαδή υποστηρίξει κάποιον προσωπολάτρης. Ρε, τον έχει εκτίμηση, είναι το έβγαλε τον Τέμι. Τον έχει εκτίμηση, ναι. Έβγαλε τον Τέμι ότι έριξε την ΑΕΚ. Το μόνο που δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα. Ποιο φταίει για την ΑΕΚ. Στο οικονομικό. Ο Τέμις δεν φταίει. Που έκανε μεταγραφές και δεν πλήρωνε. Δεν φταίει ο Τέμις. Όχι. Παρακαλώ. Α, στα διάλα από εδώ που δεν φταίει ο Τέμις. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Ωραία. Αλλά δεν χρησιμοποιήσαμε εκφράσεις όπως είπε ο κύριος. Απλά είπαμε ότι. Με την original έγινε μια συνεννόηση, έπεσε η ομάδα, την πήρε, την πτώχευσε και την πήγε από τη γάμα στην αλφα. Και γι' αυτό είπα τώρα κρίνεται ο κύριος Μελισσανίδης. Με το γήπεδο, με την ομάδα, να με τον μιλήσει ο κύριος. Κάτσε ρε κόκκινε, εδώ μας είπαμε ότι είπαμε άλλα που δεν είπαμε. Το άντε να μας κυνηγάνε για αυτά που λέμε. Αλλά όχι να μας κυνηγάνε για αυτά που δεν έχουμε πει. Έλα φίλε, καλημέρα. Έλα Κωστή. Έλα, καλημέρα. Για χαρά. Έλα. Το θέμα ποιανού ιδέα ήταν σήμερα. Του κόκκινου. Το περίμενα. Αφήστε τους ρε, τους διαφημίσουμε κι άλλο να πούμε. Τους διαφημίζουν τόσα πρωινάδικα να πούμε, τους διαφημίζουν τηλεόραση, κινηματογράφη, όλοι να πούμε. Αφήστε το να πάει όπως πάει. Λοιπόν, Κόκκινε, έχεις λάθος σε αυτό που είπες, που σε είπε ο ΡΑΠ για θηλυκές ορμόνες. Έχω παράδειγμα στη γειτονιά μου, που κανονικά αγοράκι να πούμε, αλλά με κανονικό στήθος, με κανονική φωνή από την άλλη μεριά. Φταίει αυτό το παιδάκι που γεννήθηκε από τον κατασκευαστή, έτσι δηλαδή. Και να το έτσι, πούμε γεννήθηκε, το, ναι. Να το αποκοινωνικοποιήσουμε, ας πούμε, κτλ. Όχι, όχι, όχι. Καθόλου και συγχαίρω και την οικογένειά του που το στήριξε και έκανε αυτό που έπρεπε. Τέλος πάντων, να τα αφήσουμε αυτό. Δηλαδή, άμα παιδάκι γεννηθεί με πρόβλημα, άσε το θηλυκό και το αρσενικό. Γεννιέται ένα παιδάκι με πρόβλημα. Δεν ποιος το κατασκευάζει αυτό. Γεννιέται σίγουρα, άρρωστο. Ναι. Δηλαδή είναι δεν υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει ρατσισμός στη γέννα. Άλλο το γεννάει υψηλό, γαλανομάτι, πλούσιο, όμορφο, με προοπτική και ο άλλος γεννιέται φτωχός, άρρωστος κτλ. Ποιος το καθορίζει ρε αυτό. Σωστά. Είναι Κωστή όπως είχες πει μια φορά ότι ένας θεός 15 θρησκείες τι είχες. Χίλιες θρησκείες ένας θεός. Παμαλώνει τώρα κόκκινες με τους άλλους τώρα και άλλοι. Άσε με τώρα. Συμφωνούμε σε αυτό και συμφωνώ κατά 85% σε ό,τι λες εκτός από αυτά βέβαια που λες και σε επιτίδες για να τριγκάρεις. Τι ήθελα να πω τώρα, πιαστήκαμε με αυτό εδώ πέρα.
Μ' αρέσει σαν ακουστή η ταχύτητα που δίνεις στην εκπομπή και στην άλλη που κάνεις μόνος σου. Θέλει ταχύτητα το ραδιόφωνο, ειδικά η τηλεόραση μπορεί να είσαι και πιο αργός. Το ραδιόφωνο, άμα η ταχύτητα είναι πολύ ωραία. Άμα άλλος ακούει ραδιόφωνο και λέει αμάν τώρα κοιμάται στο τιμόνι, α, και αλλάζει το σταθμό. Πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία. Αν και ο Κόκκινος είναι συνφύλαχλος μου, γιατί θεωρούμε φύλαχλος και όχι οπαδός. Ωραίος, ναι. Ναι. Πάντα παδηλίκια τελείωσαν. Θα ήθελα να μου κάνετε μια χάρη αν είναι δυνατόν. Α, μπορούμε. Να μάθετε πότε είναι η γιορτή του Ντούσαν του Μπάγεβιτς. Του Αγίου Ντούσαν, γιατί. Γιατί. Ναι. Γιατί και όσοι μακούν τώρα θα καταλάβουν γνωστοί ποιος είμαι. Ναι. Λόγω του Ντούσαν έγινε Ερακλειδέας. Εσύ. Εγώ. Για πες την ιστορία. Τότε που ήρθε μαζί με τον Περσία στο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν μπορούσα να τους βλέπω ρε φίλε στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Με τίποτα. Στον επόμενο. Και τελείωσα από εκεί. Στον επόμενο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλώς τον. Αριανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Θα πιούμε καφέ στη Ραφίνα ή όχι. Θα τον πιούμε και θα τον απολαύσουμε. Άντε, μπράβο. Ένα πραγματάκι όσον αφορά το θέμα που θίξατε. Ναι. Από την αρχαιότητα υπάρχουν ντοκουμέντα. Ναι. Ότι υπήρχαν διάφορες προτιμήσεις μεταξύ φίλων. Έτσι. Απλά σήμερα τι γίνεται. Επειδή υπάρχουν τα media, ναι, τα οποία σε μερικές εκπομπές το περνάνε ως πρότυπο. Ναι. Επειδή υπάρχουν τα media και μαθαίνει ο κόσμος κάποια πράγματα που προφανώς δεν τα βλέπει την παλιά εποχή που δεν υπήρχαν τα media. Τα ίντερνετ και αυτά, ναι. Ναι, και μαθαίνει και για αφροδίσια νοσήματα και διάφορα άλλα. Έχει γίνει ευρέως γνωστό ότι υπάρχουν άνθρωποι που αρέσκονται στο ίδιο φύλλο στην πλατιά μάζα του κόσμου που παλιότερα δεν το ήξερε. Είναι απλή λογική, δεν χρειάζεται να το φιλοσοφείτε πολύ. Πάντα γινόταν και πάντα θα γίνεται, απλά τώρα το μάθαμε κιόλας. Δεν ασχολούμαστε με την ομοφιλοφιλία. Ασχολούμαστε με το αν θεωρείς σωστό ένα ομόφιλο ζευγάρι να μεγαλώνει ένα παιδί. Άμα ψυχολογικά και οι δύο που θεωρούνται ζευγάρι είναι ικανοί να το μεγαλώσουν, πρέπει να το μεγαλώσουν. Πρέπει. Το θέλουν, πρέπει. Πρέπει. Ναι. Συγγνώμη. Ναι, ένα παιδί που μεγαλώνει με τη μάνα, τη γιαγιά και τη θεία. Τι διαφορά έχει αν υπάρχει, ξέρω εγώ, η μαμά και η άλλη μαμά. Καμία. Μα να σου πω το άλλο. Μπορεί ψυχολογικά ένας πατέρας και μία μητέρα να μην είναι σε θέση να μεγαλώσουν σωστά ένα παιδί. Γιατί είδε ποτέ ένα παιδί. Και οι δύο άντρες να είναι σωστά. Είδε ποτέ ένα παιδί να ερωτοτροπούν οι γονείς του για να δει τώρα. Λοιπόν. Να σε καλά. Να σε καλά, Αργιανέ. Ναι. Δεν προλαβαίνουμε. Είναι η ώρα για διαφημίσεις. Λοιπόν, αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα, τηλεφωνήστε τώρα στα 18133 Αφίκο Σταδινίδη και κερδίζετε μέχρι και 500 ευρώ ζεστά και μετρητά. Δε φταίονται εμείς. Ένα μήνυμα. Ένα λεπτό. Διάλειμμα. Ένα λεπτό. Μετά. Α, ωραίο τραγούδι έβαλες τώρα. Για να μην το διακόψουμε. Λοιπόν, έχει 4 στην αναμονή, άλλους 2 περιμένω. Το 2310 και τα 390 δικά σας. Υπενθυμίζω ότι η εκπομπή είναι προσφορά από το Hall Double Play από την Ελλάς Online. Εμπρός γρήγορα. Απεριόριστη κλίση σταθερά 300 λεπτά προς κινητά μέχρι και 24 Mbps με 23 ευρώ ή για 18 για όσους είναι συνδρομητές Vodafone. Περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone στο hall.gr στο 13844. Δύο διαγωνισμοί αλφα μη 3 κενό φόρμουλα ονοματεπώνυμο στο 54344. Φόρμουλα. Ναι, για το φόρμουλα 1. Ωραίο. Και το Grand Prix που θα γίνει. Αυτός μόνο είναι. Αυτός. Αυτός είναι γιατί διαγωνισμός. Γιατί ο διαγωνισμός τα λεφτά του Καστοριανού με τις δωρεπτέγες δεν είναι διαγωνισμός. Ωραίος. Ωραία πράγματα. Να μπορούμε να χαίρεται ο κόσμος. Να το περνάει καλά. Το πρασινομάτις ήταν ωραίο. Να περνάει το καλά. Το κυτρινομούρης, πώς το λένε αυτό. Γιατί με τις διακοπές. Το παιδικό. Ποιο, σωστό. Με τις διακοπές. Ο κυτρινομούρης μπορεί να πάρει άλλο το παιδί του. Έτσι. Λοιπόν, αλφα μη ένα κενό. Σινεμά ονοματεπώνυμο στο 54344. Δεν θα βγάλουν πρασινομίτη. Πρασινόκοπια θα βγάλουν. Αργά το πάζε. Αργά το πάω. Άντε, αυτή που είναι στη γραμμή μιλήσει. Εσύ θα ξέρει καλύτερα. Αργά με τέτοια πας. Εμπειρία. Αργά το πα. Άντε. Άντε, χειρόφρονο τραβηγμένο. Άντε. Τραβερμό χειροφρενάκι. Ναι, ναι, ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα, Γιάννη από Αθήνα. Έλα. Πάμε. Με ακούτε. Είχε ναι. Λιγότερο ωραία. Χρόνο ή πίεζε ο χρόνο διαφημιστικά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέλω να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή ο Κωσής λέει ότι ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ δεν ανοίγει κάποια τηλεόραση όπως κάποιοι παλιοί παράγοντες. Ναι. Θέλοντας να βοηθήσει τον χώρο το media, σωστά. Ναι. Ωραία, εγώ θέλω να ρωτήσω το άλλο. Γιατί δεν ακούγεται στον χώρο το media πώς γίνεται ο μεγαλομέτωχος ΠΑΟΚ που αυτή τη στιγμή συντηρεί τα τμήματα υποδομής έχοντας μειωμένα έσοδα και αυτό το καταλαβαίνουμε από την προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο,
λέει ότι θα αυξήσει το budget. Αυτό φαίνεται από το τεχνικό διευθυντή που ήρθε με πολύ μεγαλύτερο μισθό από ότι ο προηγούμενος. Mm-hmm. Και πώς γίνεται να επιτυχάνεται όλο αυτό τηρώντας το financial fair play. Αυτό στο τέλος θα φανεί. Τι εννοεί στο τέλος? Στο τέλος θα φανεί αυτό. Στο τέλος τι θα φανεί, άμα αυξήσει το budget. Ναι. Δηλαδή τώρα δεν έχεις κάποια δείγματα που σου λέει ότι εγώ αυξάνω το budget. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως, λέει ότι θα πάει 20 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορώ να ξέρω έσοδα-έξοδα για να σου πω αν δικαιολογείται να φτάσει μέχρι εκεί. Κάτι θα ξέρουμε περισσότερο. Γιατί κοίταξε να δεις, επειδή αυτά είναι online με την UEFA, δεν μπορούν να κάνουν πράγματα έτσι. Έχεις πολύ σωστή παρατήρηση και πολύ καλό οπτικό πρίσμα, μ' αρέσει. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να ανεβάσει τόσο ψηλά τον πήχη, μ' αρέσει. Ναι, ωραία. Εγώ αυτή την ερώτηση. Βεβαίως. Σεβόμενο στο ραδιοφωνικό μου μικρόφωνο. Την υιοθετώ. Την υιοθετώ. Μπορώ να σας την κάνω τέλη Αυγούστου και να έχω μια ειλικρινή απάντηση. Την υιοθετώ την ερώτηση και θα τη χρησιμοποιήσω. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πολύ ωραία ερώτηση. Παρακαλώ. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Γεια σου, Κόκκινε, γεια σου, ραπ. Εκτίθεμαι. Μάνο λέγομαι. Και καλά, εξηγέ. Ποιο είναι ο στόχο τη ΑΕΚ φέτο? Ρεσί, έχουμε θέματα σήμερα. Ποιο είναι ο στόχο τη ΑΕΚ φέτο? Ο στόχο τη ΑΕΚ ιεραρχικά για μένα. Το γήπεδο τη ΑΕΚ. Παοξιδίζει. Παοξιδίζει, ρε. Παοξιδίζει. Μικρό έγινε κι εσύ. Όχι, ραπ. Δεν είναι έτσι. Εμάς μας έχει πονέσει πάρα πολύ, φίλε, το θέμα τότε που γκρεμίστηκε το γήπεδο επί Γρανίτσα. Που σε μία νύχτα άλλαξαν όλα τα χαρτιά, το ξέρεις πολύ καλά την ιστορία, ποιο γήπεδο μπήκε παράνομα στα Ολυμπιακά ακίνητα. Τέλος πάντων κάνουμε μία προσπάθεια, μακάρι, εγώ δεν είμαι από αυτούς, φίλε, που κάθονται και πιστεύουν, αν δεν δω να χτίζεται δεν πιστεύω τίποτα. Δηλαδή εσύ ανέβηκες αλφαδική και ονειρεύεσαι γήπεδα να πούμε. Πώς? Πώς. Εσύ λέω ανέβηκες... Ένα πρωτάθλημα και να το πάρει. Μισό λεπτό. Συγγνώμη, όσο... και μπορεί να ξεχαστεί το γήπεδο όμως θα μείνει, φίλε. Και είναι μεγάλη. Αν θέλει ΑΕΚ να γίνει μεγάλη ομάδα και ευρωπαϊκή, πρέπει να έχει δικό της σπίτι. Και εγώ πληρώσα τα χρέη, έχετε... Λοσαβίδης, και δεν μιλάει κανένας. Και δεν βγάλετε πρωταθλήματα. Ποια γήπεδα και χρέη, ρε. Στην μπάλα τι θα κάνει, στην μπάλα. Άφησε με λίγο να σου πω κάτι. Ραπ, δεν έχει καταλάβει κάτι. Το γήπεδο, όπως λέει και συμφωνώ 100% με τον Κόκκινο, είναι όσο. Για μένα όσο αντιστοιχούν 100 πρωταθλήματα. Είναι κάτι παραπάνω. Ειδικά έλα πέστο στον ΑΕΚΤΖ. Είναι ιερό ρε φίλε, τέλος. Επέξε άσο εμικρό διπλό τελικό την ΑΕΚ και ονειρέψου γήπεδα εσύ. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θέλω να, ούτε να είμαι γραφικός ούτε να πλατιάζω. Μετά ένα άλλο θέμα. Το πρωτάθλημα αργά ή γρήγορα θα έρθει και το ξέρεις. Αυτή τη στιγμή στο επίπεδο των ακαδημιών η ΑΕΚ είναι νούμερο ένα πανελληνίως με διαφορά. Γίνεται τεράστια δουλειά. Παίχτες βγαίνουν συνέχεια στην ομάδα, από τη Β' στην Α, και το πρωτάθλημα... Τι ρε, Ξάρθη είναι, βγαίνουν οι παίχτες από τη Β' στην Α. Ναι, ναι ρε φίλε, είναι σημαντικό, γιατί θα τι το πάρει και είναι. Μετά από πέντε χρόνια... Μετά από πέντε χρόνια μπορεί να τον πουλήσει 5 εκατομμύρια, διαφωνείς. Καληνύχτα, Πανόπουλος έγινε, σε επόμενη γραμμή. Ρε που κατάπισε η Κούλα. Κούλα, παρακαλώ. Καλημέρα. Εγώ μιλάω. Ναι. Ναι, λοιπόν. Σε σχέση με αυτό που λέγατε το πρώτο το ζήτημα, γενναίος τέλος πάντων που έχουμε ξαναμιλήσει, πήρε μια κυρία και λέει για τον Απόστολο Παύλο, έτσι. Ναι. Μ' ακούτε? Μ' ακούρε πως. Σε ακούμε, φίλε. Ναι, λοιπόν, πήρε και λέει για τον Απόστολο Παύλο. Για τον Απόστολο Παύλο οι απόψεις διήστανται και σε ένα βιβλίο την αντιγνώση της Λιλή Ζωγράφου κάποιοι λένε ότι ήταν πράκτορας των Ρωμαίων και ούτε ενδιαφερόταν για χριστιανισμό ούτε για τίποτα. Okay. Διαφορετικές απόψεις. Οπότε εγώ προσωπικά ότι λέει αυτός δεν το ακούω και γενικά στα πολύ θρησκευτικά είμαι με το Ραπτόπουλο σε αυτή τη φάση. Δηλαδή είναι πολύ άκρη. Κανονικά εμείς πρέπει να λεγόμαστε Παυλιανοί και όχι Χριστιανοί. Διότι είναι όλα του Απόστολου Παύλου. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα ο κόκκινος, τώρα γαλλικά δεν υπάρχει είναι. Αυτό. Παυλιανοί είμαστε, ρε. Ρε Παυλιανοί είμαστε, ρε τώρα. Δεν υπάρχει αυτό. Άσε ρε κόκκινο, δεν υπάρχει. Να εντριγκάρω λίγο τον Κόκκινο. Ο Χριστός έλεγε όλοι οι άνθρωποι να γίνουν ίσχυοι. Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε: όχι οι δούλοι να μείνουν πάντα αδούλοι στο Χριστό και στην άλλη ζωή θα τα βρούμε. Οπότε σου έλεγε: εσύ μην αγωνίζεσαι για τίποτα, κάτσε εκεί, καλά είσαι. Το χειρότερο από όλα δεν είναι. Φίλε, πού το διάβασες αυτό?
Αυτό το διάβασα, σου έδωσα και την πηγή για να μιλάμε στον αέρα. Λιλή Ζωγράφου, η αντιγνώση λέγεται. Αυτό το λέει η Λιλή Ζωγράφου και εγώ πρέπει να το λέω. Ναι, η Λιλή Ζωγράφου, η οποία είναι μια συγγραφέα που αποκτά. Δεν είναι με του αριστερού, δεν είναι. Ποια είναι η Λιλή Ζωγράφου? Πού να την ξέρει τη Λιλή Ζωγράφου, ρε ο αγράμματο. Ποια είναι η Λιλή Ζωγράφου? Μια αριστερή συγγραφέα, ρε, κουλτουριάρα, ρε. Πού να την ξέρει. Ποια είναι, ρε φίλε. Πού να την ξέρει αυτό τη Λιλή Ζωγράφου, ρε φίλε. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Βασανίστηκε επί Χούντα. Πού να την ξέρει αυτό τη Λιλή Ζωγράφου. Σημαίνει ότι είναι και σωστό. Ρε φίλε, δεν σου είπα ότι είναι σωστό, σου είπα ότι κάποιο έχει αυτή την άποψη. Έχει άλλη, άμα θε, διάβασε το και εσύ θα βγάλει το συμπέρασμα. Δεύτερο περίοδο. Εσύ μετά όμω το πέρασε σαν δεδομένο, αφού το λέει ο Λιζογράφος. Όχι, δεν το είπα. Αυτό απλώ δεν το είπα από την αρχή. Όχι, στην αρχή πολύ ώρα το πήγε. Μου λε, αφού ισχύει αυτό, γιατί. Και σου λέω, δεν μπορώ εγώ να υιοθετήσω κάτι το οποίο λέει κάποια άλλη κυρία. Καλά κάνει και αυτό. Ωραία. Και η γραφή λέει κάποια πράγματα που εγώ δεν τα υιοθετώ, ρε φίλε. Ο καθένα υιοθετεί ό,τι θέλει. Σε υποχρεώνει κανένα να πιστεύει, ρε φίλε. Όχι. Να τότε... συνεχίσουμε λίγο. Περί ομοφιλοφιλία τώρα, έτσι. Με βάση το Πανεπιστήμιο του Όσλο, γιατί εγώ σου μιλάω με πηγέ, όχι από το. Από το γιατί λέει. Ό,τι και να μου πει, φίλε, σου επικαλούμε του μεγαλύτερου γιατρού, α το Όσλο. Για πε, πε. Και το. Πες, μπορώ πες, να μιλήσω. Ναι. Τι λένε γιατροί. Και το ζωολόγο Πίτερ Μπόκμαν, υπάρχουν γύρω στα 1500 είδη φυτών και θηλαστικών τα οποία έχουν ομοφιλοφιλικέ τάσει. Τι σχέση έχει η τάση, ρε φίλε, με αυτό. Αυτό σου λέει, η φύση τα κάνει, σου λέει, ρε. Αυτό σε λέει. Αυτό θέλω να σε πείρω. Okay, ρε φίλε. Πού να το καταλάβει το μοσχαροκέφαλό σου, ρε. Δεν τα ξέρουμε. Πάμε. Όχι, δεν θες να το καταλάβεις. Okay. Και το τελευταίο που συμφωνώ πάλι με τον Ραβδόπουλο, ενώ συνήθως διαφωνώ μαζί του, άμα έχεις 5 γυναίκες και μεγαλώνει ένα αγόρι, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες το αγόρι αυτό να γίνει ομοφιλόφιλο, γιατί είναι σε τόσο ευαίσθητο και τρυφερό περιβάλλον και κοιτάς γύρω σου αν ξέρεις τέτοια παραδείγματα. Έτσι. Μα, έχει βάση αυτό που λες, αλλά μιλάς με πιθανότητες. Ναι, όλα με πιθανότητες. Δεν είναι αυτά η ιατρική. Εσύ πας με τους αριθμούς. Όχι, ναι, εγώ πάω με τους αριθμούς. Είμαι λίγο κολλημένος. Και εγώ είμαι κολλημένος με τους αριθμούς. Δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά όπως είπα για τους μπορεί ένα ομόφυλο ζευγάρι να μεγαλώσει πολύ καλύτερα τελικά ένα παιδί από ότι ένα ετερόφυλο. Αυτό που δεν ξέρω, κόκκινος είναι. Αλλά, αν υιοθετήσει το ομόφυλο ζευγάρι το παιδί, το βαφτίζει η Εκκλησία. Το βαφτίζει. Γιατί παίρνει λεφτά γι' αυτό. Εγώ ξέρω κάτι για το δικό μου το παιδί. Εγώ έχω παιδί, το έχω αναγνωρίσει, δεν είμαι παντρεμένος και στην Ελλάδα δεν μου το βαφτίζουν το παιδί. Να σου το πω απλά και εγώ θέλω να το βαφτίσω. Γιατί δεν το βαφτίζουμε, φίλε? Γιατί δεν είμαι παντρεμένος, ρε φίλε. Και εγώ δεν έχω παντρευτεί και έχω χωρίσει με τη γυναίκα που να κάνουμε. Αλλά το παιδί μου θέλω να το βαφτίσω στην Ελλάδα. Στάσου, ρε, άλλο χώρισες. Αχώρισες και μετά έκανες. Όχι, δεν έχω παντρευτεί ποτέ, ρε φίλε. Ποτέ δεν παντρευτεί. Αλλά εδώ υπάρχει ένα νόμος. Εσύ θες να το βαφτίσεις και σου λένε δεν μπορεί να το βαφτίσεις. Ναι, επειδή δεν έχω τελέσει θρησκευτικό γάμο πριν. Αν έχει την καλοσύνη, πάρε μαύρη ένα τηλέφωνο. Πάρε το κανονίσιο κόκκινο. Να σου πάρει τον Άγιο Χριστόφορο να το βαφτίσουμε. Αυτό θα ήταν καλό. Γιατί είναι κάτι που τον ενδιαφέρει τον άνθρωπο. Θα το ρυθμίσει ο κόκκινο φυλάκι μέσων. Στο λέω. Ωραία. Δεν είπα θα το ρυθμίσω, λέω πάρε με ένα τηλέφωνο. Όπω έναν άστοχο του είπα του βρει δωμάτιο. Και ακόμα κοιμάται στα βαγόνια. Θα σε πάρω σοβαρά σου μιλάω. Εννοείται ότι θα πάρει. Εννοείται ότι θα πάρει. Συνονοηθείτε, σύμφωνα κόκκινο. Να σε καλά. Θέλω να είμαι ακροατή αυτή τη κουβέντα. Σε παρακαλώ, φίλε, ζήτα και εμένα στο τηλέφωνο να ακούω μόνο. Επόμενη γραμμή. Σε ηκετεύω. Επόμενη γραμμή, ναι. Θα το ρυθμίσει ο κόκκινο. Ναι. Στο βαγόνι κοιμάται όλο ακόμα ο άστεγο. Εγώ θα σε βρω δωμάτιο. Πάμε επόμενη γραμμή. Θα σε κάνω ρόμπα. Εγώ πάντω στον άνθρωπο τρόφιμα τον έφερα. Εσύ δωμάτιο δεν θα σε κάνω ρόμπα. Και δεν θέλει. Εσύ. Δεν τον είπα ποτέ θα σου βρω δωμάτιο. Έτσι με είπε αυτό. Και επειδή σου το είπε. Ψέματα με είπε. Αυτό σου είπε και πολλά ακόμη. Με είπε ψέματα. Μην τον εκθέσω. Εντάξει, τελείωσε. Άστο. Πήγε να κάνει καλό και έκανε βλακεία. Εγώ. Και θέλω να τον εκθέσω κιόλα. Γιατί έκανα βλακεία, ρε κοκκίνη. Άστο. Άλλη. Γιατί έκανα βλακεία. Άστο να πάει στο. Δεν είναι άστεγο ανθρωπάκο. Και λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Δεν έχει ανάγκη από τρόφιμα. Άστο να πάει στα. Άστο να πάει. Άστο ρε. Ρατσιστό μου. Σε υπήρω περιπτερά και εμένα και τον Καμόρα. Εγώ δεν του σήκωσα το τηλέφωνο γιατί δεν γουστάρω να ακούσω τέτοια πράγματα. Επειδή σου είπε ο περιπτεράς ότι αυτός, ξέρω εγώ, παίρνει ναρκωτικά. Και επειδή παίρνει ναρκωτικά να μην φάει, ρε. Στέδια άλλα από εκεί. Πες και χριστιανοί, ρουφιάροι να πούμε. Έλα ρε φίλε. Καλημέρα. Άντε να χαθείτε από εκεί. Καλησπέρα. Έλα, καλοί άνθρωποι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου παιδιά. Καλώς τον. Γεια σου, πως είμαι ο Δημήτρης, είμαι σε πέρα προηγουμένως. Γεια σου Δημήτρη. Λοιπόν, εδώ είναι και ο Γρηγόρης. Θέλω πάνω στο θέμα της υιοθεσίας που άνοιξε ο Γρηγόρης να πω τα εξής. Ωραίο θέμα άνοιξε ο άτιμος. Ναι, ωραίο. Ναι, επίκαιρο. Επίκαιρο. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση από, ακόμα και από τους πιο φιλελεύθερους επιστήμονες για το αν ένα παιδί μπορεί να μεγαλώσει σωστά με ομοφυλόφιλους γονείς. Τι λένε οι επιστήμονες, ναι. Δεν μπορώ να στα πω με ακρίβεια. Πάνω κάτω, τι λένε οι επιστήμονες, ναι.
ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση, ότι υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα και από το επιστημονικό κομμάτι το ιατρικό. Ναι. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Το θρησκευτικό δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το ιατρικό. Τι λέει αυτό. Άμα το ψάξει κάποιο θα το δει. Δεν μπορεί να λέει αυτό το κομμάτι. Ναι. Μέσες άκρες λέει ότι τίθονται ερωτήματα, ότι δεν έχουν καταλήξει ακόμα, ότι υπάρχουν ερωτηματικά και ότι από ό,τι φαίνεται υπάρχουν δυσκολίες. Ότι ένα παιδί δεν μεγαλώνει σωστά με ομοφυλόφιλους γονείς όπως θα μεγαλώνε με ετεροφυλόφιλους. Ρε φίλε, ένα το κρατούμενο. Περίμενε, Γρηγόρη. Θα σου κάτσε να ολοκληρώσει. Η δικιά σου λέει. Θα θες να πεις απλά στατιστικά, οκ, να τα ακούσουμε. Όχι, όχι, να συνεχίσω λοιπόν. Ένα το κρατούμενο αυτό. Δεύτερον, όταν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχεις χιλιάδες ζευγάρια ετεροφιλόφιλα που παρακαλούν για ένα παιδάκι να υιοθετήσουν, γιατί από ό,τι ξέρω, από ό,τι έχω διαβάσει, από ό,τι έχω ακούσει, είναι πολύ δύσκολες οι διαδικασίες, θέλει το ένα, θέλει το άλλο. Λεφτά θέλει, θέλει το ένα, θέλει το άλλο. Ναι, ναι, και υπάρχουν χιλιάδες ζευγάρια ετεροφιλόφιλα που δεν μπορούν να υιοθετήσουν ένα παιδί. Νομίζω ότι με βάση αυτούς τους δύο παράγοντες είναι τουλάχιστον άκυρο να μιλάνε κάποιοι άνθρωποι για υιοθεσία παιδιών από ομοφυλόφιλους στην Ελλάδα. Γιατί άκυρο? Αυτή είναι η άποψή μου. Όχι, λέει. Είναι, ότι όταν είναι υπάρχουν... δικαίωμά τους να μιλάνε. Όχι, όχι, άλλο λέει. Όχι, εντάξει, όταν δυσκολεύονται άνθρωποι που θέλουν να υιοθετήσουν παιδιά ζευγάρια, φαντάσουν ναι. Δηλαδή που δυσκολεύονται, προηγούνται λέει αυτά τα ζευγάρια. Όχι, τα, αυτό λέει. Καλά λέει. Ναι, με βάση αυτούς δύο παράγοντες, το επιστημονικό και το θέμα αυτό στην Ελλάδα. Να είσαι καλά. Από εκεί και πέρα. Και κάτι άλλο λίγο. Κάτι άλλο, παιδιά. Λοιπόν, ο προηγούμενος ο φίλος που είπε για το παιδί που θέλει να το βαφτίσει και δεν μπορεί, καταρχήν για να το λέω ο άνθρωπος έτσι θα είναι, δεν έχω λόγο να το συζητήσω αλίμονο, απλά δεν ξέρω, μέχρι πρόσφατα κάπου είχα δει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ότι η Εκκλησία πάντα βαφτίζει τα παιδιά σε τέτοιες περιπτώσεις. Ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάτσε να ακούσουμε, ρε. Εμένα την αδερφή μου δεν τη βαφτίζαν χριστιανοί, γιατί είχε λέει τουρκικό όνομα. Άσε, ρε, περίμενε λίγο. Γι' αυτό και εγώ θέλω να το μάθω και για να το λέω ο φίλος προηγουμένως, θα έχει κάποια αξία αυτή η πληροφορία. Ρε φίλε. Γιατί για τον εαυτό του μιλάει. Για τον εαυτό του. Ήξερα, άνθρωπε, άκουμε λίγο. Πάντα υπάρχουν προβλήματα, αλλά πάντα υπάρχουν και λύσεις. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι φανατικοί. Οι φανατικοί δεν είναι μόνο οι τζιχαντιστές. Έχει και χριστιανούς οι οποίοι είναι το ίδιο επικίνδυνοι. Ρε δεν τη βάφτισε, έχει γιατί είχε ένα τουρκικό όνομα να με τρελάνετε ρε τώρα. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι δηλαδή ναι, κάπου στραβούς. Κάπου έχω διαβάσει ότι ο λόγος που η Εκκλησία βαφτίζει αυτά τα παιδιά, ακόμα κι αν είναι. Δεν υπάρχει η Εκκλησία να βαφτίζει αυτά τα παιδιά. Είναι βασίλειο. Αυτό ψέματα μας είπε τώρα. Θα το φροντίσουμε. Δεν μας είπε ψέματα. Γιατί αν βάλουμε μέσα να βαφτίζει το παιδί, τι είναι εδώ πέρα, δημόσιο. Είναι κάτι που θέλει, είναι το σωστό να γίνει εφόσον το θέλει και θα γίνει. Εδώ κλαδάς μου είπε ότι μια φίλη του Γενιακή δεν είναι παντρεμένη και το βάφτισε το παιδί στους τρεις ιεράρχες. Εννοείται, ρε φίλο, το βαφτίζει. Του αλλού δεν το βαφτίζουν. Και επειδή έπεσε ένα κολλημένο τζιχαντιστή, θα το πάμε κάπου άλλο το βαφτίσει. Είναι επιθυμία ότι δεν μπορεί. Δηλαδή μέσο θέλει να βάλει. Ρε φίλε, από τη μία αναδία θα το κάνω και την άλλη μας λέει και μέσο. Ναι, μέσο πρέπει να βάλει. Ρε φίλε, δεν ξέρω αν το έψαξε. Αν έπεσε, μπορεί να πέσει πέντε κολλημένους, το ξέρω εγώ. Και γιατί να πέσει κολλημένος, ο νόμος τι λέει. Ποιος νόμος, ρε σύρα. Ο νόμος τι λέει. Τι να σε μπορεί, είσαι. Τι κεφάλι είναι αυτό, ρε. Ας δώσει πέντε. Πάμε, πρώτο τελευταίο. Ας δώσει πέντε φράγκα παραπάνω, το βαφτίσουνε μωριές. Έλα. Ναι, πάμε, ναι. Δεν θα δώσει τίποτα. Πάμε, καλησπέρα. Ναι, του καθονίζει ο κόκκινος. Σαν τον άστεγο. Καλησπέρα. Στα τρένα μένει ακόμα ο άστεγος. Μην τρελάνεις. Ναι, κύριε, ναι. Πρώτη καλησπέρα. Ναι. Έλα, ρε, αυτό που λέει. Αφού χριστιανός είσαι εσύ κατά βάθος, γιατί τα λες αυτά. Έλα, ρε, άστε το παραμύθι τώρα. Γιατί παραμύθι. Γιατί μόνο το παραμύθι. Εντάξει, φύση έκανε κακάσιμο. Έχει πρόβλημα, δεν το κακάσιμο. Έχει πρόβλημα ο κόκκινος με τους ομοφυλόφιλους, αλλά δεν θέλει να το πει. Ωραία, άσχετο, καλά κάνω. Καθένας έχει τα δικαιώματά του, δεν θέλει να σκάσει. Όχι να το υιοθετήσει, δεν το υιοθετήσει. Με το χριστιανισμό, με αυτά να πούμε. Θες να πει, εσύ που παντρεύτηκες στην εκκλησία. Με παντρέψανε ρε εμένα. Άσε ρε ψεύτη. Άσε ρε παντρέψανε τώρα. Άντε ρε το ψεύτη. Βρήκα στο χέρι μου, ρε. Βρήκαμε ένα παραμύθι με τώρα. Με βάλανε γυναίκες κάτω να πούμε. Κοίταξε, έχουμε ζόρια να πούμε το Θεό. Και ό,τι έκανε αυτός το έκανε μόνος του. Ό,τι έκανε επειδή δεν του αρέσει το κάνανε οι άλλοι. Ασχολήσουμε το επάγγελμα αυτό το ποδόσφαιρο που ξέρεις καλά και άσε τα άλλα. Το χατήρι του ξεχνώ. Χριστιανούς σας είσαι αγόρι μου. Κράτα το για σένα. Τι θες μωρέ τώρα, άνοιξε κουβέντα ο κόκκινος. Εσύ τι σε πειράζει δηλαδή, τι. Μα δεν μπορώ να ακούω συνέχεια, είσαι άθεος, είσαι έτσι. Δεν σε είπαμε αυτό. Ποιος ρε, είναι άθεος, ρε. Δεν σε είπαμε αυτό, ρε φίλε. Όχι τώρα, βρε, και από άλλες εκπομπές. Δεν σε μην το πει, δεν είπε. Δεν γουστάρω την υποκρισία σου. Είναι άθρισκος, άλλο άθεος και άλλο. Μπράβο, αυτό ρε κόκκινε, εντάξει. Έχει διαφορά. Ασχοληθούμε λίγο με την ομάδα της πόλης μας, τη μεγάλη ομάδα. Τον Ηρακλή. Με ποιον άλλο, με τι ασχοληθείτε. Παίρνω το σιφάκι, ρε. Ποιος σιφάκι βρε, τι είναι αυτός βρε τώρα, τι για να μιλάμε τώρα, εντάξει.
Μια ομάδα, μια πόλη θα γίνει τώρα. Τελείωσε. Ο Γαλατάς δεν αφήνει που μπήκε μέσα τότε που τον όρμηξε, να πούμε. Ο Γαλατάς σταματάει τη μεταγραφή. Σταματάει τη μεταγραφή ο Γαλατάς. Για πες μου, με Turkish Airlines, καλή κίνηση αυτή. Κινησάρα. Εννοείται. Αναλόγως τα λεφτά που πήρε. Και όλα. Πιστεύω, μας πληρώνουνε που άμεθαν είναι. Αν πήραν καλά χρήματα, καλά κάνανε. Εμείς είμαστε χριστιανοί, αλλά μας πληρώνουν που άμεθαν είναι. Τι σχέση έχει αυτό. Έτσι είναι, ναι, για έτσι. Κοίταξε, αν πήραν τρία. Έτσι το πάμε. Τι χριστιανό είσαι που τα παίρνει από του Μαμεθανού, εσύ. Χριστιανόπουλο, εσύ. Τι βάζει τώρα. Να σε καλά, Ηρακλάκη, να προλάβουμε και ένα τελευταίο. Παρακαλώ. Ο χριστιανό που τα παίρνει από του Μαμεθανού, εντάξει. Γεια σα. Όλα μαρμίτα είναι, ρε, ξυπνάτε, ρε, καϊβάνια. Εσύ, να προλάβει ο άνθρωπος να μιλήσει, να τελειώσουμε. Και 53 είναι, κόμπι. Δεν, και 55 είναι. Να φτιάξετε το ρολόι, ρε. 7 νοματέιστε. Θα το σκοτώσω, όμως, στον αέρα θα το σκοτώσω, Παρακαλώ. Σκότωσε, βάρα, κόκκινε. Τι έγινε, καλησπέρα. Καλά είστε, παιδιά. Λοιπόν, τώρα για αυτό που έλεγες, καταρχήν, παιδιά, άμα θέλουν να παντρευτούν, έχει το δήμαρχος Στήλου. Δεν γύρισε εκεί ότι παντρεύει ζευγάρια. Ναι. Όποιος θέλει μπορεί να παντρευτεί εκεί. Δίπλα στην υποκρισία. Κάτσε λίγο παράπλαση από κάτι. Μιλάς για υποκρισία. Όταν εσύ κάθεσαι και λες πηγαίνετε κουστάρω την εκκλησία και τα παίρνουν και τα κάνουν. Εφόσον πάντες πας και παντρεύεις στον δήμαρχο που εκείνος δεν τα παίρνει. Τα παίρνει. Πάει να σου παντρευτεί και εκείνος. Πώς να δεν επιλέγει. Επιλογή δεν είναι. Όταν εγώ σου λέω. Τζάπασε παντρεύει. Παρέει παιδάκι 10 χρονών να γυρνάει με στριγκάκι. Βαμμένο μαλλί 10 χρονών παιδάκι και το πηγαίνω στην παρέλαση. Να σου πω κάτι, αυτό τώρα τι είναι, ρε παιδιά. Πάμε καλά. Και να σου πω και κάτι, είναι άποψη της εκκλησίας που σου λέει ότι κοίταξε κύριε, τον πισινό, ο πισινός είναι προς αφόδευση του άνδρος. Τι να κάνουμε δηλαδή. Άλλοι θέλουν να ξέρουν να κάνουν. Κάνουν στην καρδιά καμαρά σου, ρε κύριε. Τώρα, με κάνεις να παρελάσεις. Θες να κάνεις τώρα. Δεν μπορείς την περιουσία να τη δώσεις. Που έλεγε προηγούμενος ο κόκκινος. Πάνε γράψεις την περιουσία, αφού είναι άντρας της ζωής σου και. Παιδί πώς θα πάρεις. Θα πάρεις σχολικό που είναι. Πώς το λένε, ρε, τη μαμά σου, πώς τη λένε. Τι θα πει. Βαγγέλα. Το Γασάπι. Πάμε καλά, ρε παιδιά. Πώς σε λένε Κέλλη από το Βαγγέλη. Από το Βαγγέλη. Πώς σε λένε Μάνος Βαγγέλη. Ρε παιδιά τώρα, κάντε ό,τι κουστάρετε και από το καμαρά σας. Ναι, όλα καλά και όλα ωραία. Αλλά εντάξει, σου πω κάτι. Ο μεγαλύτερος φασισμός του 21ου αιώνα είναι ο αντιφασισμός, παιδιά. Έχει γυρίσει την μπάλα, έχουμε κάνει την μπάλα και λέμε ότι είναι. Τέλος πάντων, χαιρετάω και σήμερα νίκη στην Αργιανάρα. Να σε καλά, γεια σου Αργιανάκη. Τον αλήτη τον Αργιανό, πως το έπαιρνε. Λοιπόν, Αγκουέρο, είδες γκολάρα που έβαλε. Αυτό είναι λάθος απόκριση. Καλησπέρα Γρηγόρη, υπάρχει εγκληματική δημοσιογραφία. Χθες έγινε καταγγελία στον ανακριτή για γνωστό δημοσιογράφο ότι ξανάγκασε παράγοντες να καταθέσουν ως μάρτυρες κατηγορία στη γνωστή υπόθεση. Ο κ. Τουμαίδης θα έρθει σήμερα στην Ευελπίδα, γνωρίζουμε το λόγο. Όχι, δεν έχει τέτοια προβλήματα ο Κυριακός. Άλλα προβλήματα έχει. Κόκκινε μόνο στους χρυσές κορώνες και στους χρυσούς μανδύες να δώσουν, θα ξεχρεώσουμε σαν χώρα εσύ και της Εκκλησίας. Νίκο Νικόλα, επειδή είσαι επικίνδυνος όταν εκφράζεις τέτοιες απόψεις, λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται της Ελληνικής Εκκλησίας είπε στον κύριο Τσίπρα η περιουσία της διάθεσης του κράτους αν είναι για να ξεχρεώσει. Μπράβο. Μην λέτε πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. Συγχαρητήρια. Έλα ρε Κόκκινε με τα σόδομα και τα γόμαρα, άσε μας πια τη μεγαλύτερη business λέει όλων των εποχών και με τα εκατομμύρια λέει. Νεκρούς από πολέμους. Τον άκουσα τον. Άντε άσε μας λέει. Πιστεύεις, ωραία, δεν χρειάζεται να κρίνεις λέει. Τον άκουσα τον Πατριάρχη. Η κυρία τα σόδομα και τα μούγαμα δεν λέει τα δικά της λέει. Λοιπόν, έχω μήνυμα από τον Άστεγο. Ο οποίος κατηγορείται από τον Περιπτερά και λέει το εξής. Κώστα, καλησπέρα. Ο Νίκος είμαι ο Άστεγος που κοιμάμαι στα τρένα. Όπως λες, με είδες να κοιμάμαι στα βαγόνια. Πες του Περιπτερά να πάει να κάνει έρωτα που θα πει ότι εγώ παίρνω ναρκωτικά. Είμαι στον Οκανά. Και είμαι καθαρός εδώ και καιρό. Να πεις αυτό τον Περιπτερά. Να πει ο Άστεγος πότε τον είπα εγώ ότι θα το βρω στο στέγη. Πώς? Αυτή τη βλακεία που λες να πει πότε. Να στείλεις και ένα μήνυμα να πεις πότε σου υποσχέθηκε ο κόκκινος στέγη. Εγώ τον υποσχέθηκα στέγη. Αυτό λες εσύ. Είναι πολύ περίεργο να τον ακούσω. Κόκκινα πες για διαγωνισμό. Όχι, μήνυμα φοβερό του Χιλκίδη. Εντάξει, ρε Λακαμά. Ο Θεός θα έκανε τον Γρηγόρη και τον Κώστα και τον Αδάμ και την Εύα. Λοιπόν, αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό στο αυτοκίνητο και να κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ριστάκι μετρητά, αφήκω Κωνσταντινίδη εκεί που μπορείτε να βρείτε και το κατάλληλο ανταλλακτικό από ένα τεράστιο παζάρι ανταλλακτικών που υπάρχει από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο στο 18133. Συγχαρητήρια στους πολεμιστές του Golden State οι οποίοι κατέξαν το NBA μέσα. Ναι, βεβαίως. Με τον Στέφεν Κάρι, αυτή την πεκτάρα,
Μπορεί να είναι αδυναμία ο LeBron James, αλλά ένα κούκο δεν φαίνει την άνοιξη. Μάλιστα. Λοιπόν, ματσάρα είδα μετά τις 4. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, αλλά άξιζε τον κόπο. Όλοι τρελοί δεν μπορεί να κοιμηθούν το βράδυ, το ξέρεις. Έβλεπα παιχνίδια, ρε. Ναι. Έβλεπα στην αρχή τις γυναίκες, μετά έβλεπα την Αργεντινή. Τις γυναίκες τις βλέπεις για άλλο λόγο. Για ποιο λόγο να δω. Άμα δεις πως είναι οι Καμερουνέζες και άμα δεις πως ήταν οι Κίδες, τι να σου πω, θα καταλάβεις. Α, τόσο σε κόβει. Να δω, γιατί, να δω πόσο λάθος μπορεί να έκανα στο προγνωστικό μου. Αλλά δεν έκανα. Ρε. Γεια σας. 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 Δεν έκανα. Ρε. Γεια σας.